Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπατε, δε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγα κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προπροάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό Άιντε, άιντε, καλημέρα Κωνσταντίνε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλώς ήρθατε στο Μετρόπολης. Ραπ εδώ με το μουστάκι, το πορτοκαλί, το οποίο πλέον έχει ανθίσει σαν παπαρούνα έχει γίνει. Γελάς, ρε. Έχει γίνει αυτό το μουστάκι, τώρα viral θα γίνει. Κάτσε να δεις. Κλείσε τις τηλεοράσεις, ρε, με σκόλο εκλογές εκεί πέρα. Καλημέρα. Καλημέρα Κωνσταντίνε. Μπράβο, δεν θες ούτε εκλογές. Δεν θέλω να βλέπω τα μούτρα. Δεν θες να βλέπεις τα μούτρα τους. Ούτε κι εγώ. Ούτε κι εγώ, γιατί τώρα με πας αλλού κατευθείαν. Και διάβασα αυτό, αυτό. Από τα χαράματα. Από τα χαράματα. Πάρτε τα μάξια. Και πάτε για μπάνιο. Πάτε για μπάνιο. Θα πας. Τι θα κάνω. Πού θα πας. Αν είμαι καλά. Ναι, ναι, γιατί αλλά γιατί. Ξεντεριαστήρε. Ξεντεριαστήρε εδώ να μα ξεντεριάσει και εμένα και, και του άλλου δεν παγάσα. Α, εγώ δεν ξέρω. Δεν ξέρει εσύ. Ναι, γιατί. Κολλάει αυτό. Τι κάνει, δεν κολλάει. Άμα αυτήσει λίγο στο μικρόφωνο, πάω και εγώ λίγο στο μικρόφωνο σου. Αρθεί ο επόμενο. Ποιο είναι ο επόμενο αυτή εδώ. Α, ο Ζαΐρης, εντάξει. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Αυτό είναι ρωσική αρκούδα. Έχει περάσει Τσερνόμπιλ, έχει περάσει και χίλια δυο. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Δηλαδή ενέργεια. Ο Μπούζο θα μαρθεί τώρα αύριο. Ο Μπούζο είναι και αθλητή. Ο Μπούζο είναι αθλητάρα. Ήρθε χθε μου την είπε, μου λέει 3 χιλιόμετρα για πλάκα. Εγώ ένιωσα προβατάκι, γατάκι μπροστά του. Ελαφρικό να... καλό είναι, ρε ο Μπούζο. Ναι, είναι κατηγορία είναι φτερού. Το μεγάλο αποστάσιο, αυτά τα κορμιά. 3 χιλιόμετρα λέει ο σκύλος. 10 μπορεί να κάνει. 10 λέει. 3 χιλιόμετρα λέει, λέγω 1,5. Τα κορμιά σαν τον Μπούζο είναι ελαφριά. Ναι, ναι. Και μπορεί να κάνουν μεγάλες αποστάσεις. Τρελές αποστάσεις. Δεν είναι τη έκρηξη, είναι τη μεγάλη απόσταση. Να ναι, αλλά έχουν διάρκεια. Ναι. Έχουν διάρκεια. Κάθε κορμί είναι για κάποια δουλειά. Ναι, 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 έχει ζήκο. Τη χοντρή στο κορμί είναι για να φτιάχνει και φταίδε. Η άλλη... Γιατί ρε εγώ ρε μου να πει. Η άλλη να κάνει σεξ, η άλλη να σερβίρει. Η άλλη να σερβίρει. Η άλλη να, ξέρω εγώ, αυτές που οποίες είναι στο γκισέ. Ναι, ναι. Βλέπεις κάτι ωραία πρόσωπα και από κάτω 200 κιλά. Εντάξει, οι χοντρούλες είναι ωραίες, έχουν καλή φωνή. Ναι. Έχουν καλή φωνή. Ναι, ναι, για ραδιόφωνο ναι. Είναι τα μαμ. Ναι. Τα μαμ, γιατί γελάς, κάτι μύθικη τώρα. Για δες εδώ. Τι να δω, τι είναι αυτό. Τι, όχι, άσε, δεν μας απασχολεί. Λοιπόν, εγώ είδα εδώ τώρα, με πήγες κατευθείαν στα πολιτικά και είχαμε την Οντοπούλου χθες εδώ πέρα. Υλοποιήσαμε, λέει, την υπόσχεσή μας για το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Βάλανε, γιατί χθες δεν το σχολιάσαμε. Δεν είπε ψέματα. Τι δεν είπε ψέματα. Η Νοτοπούλου είναι αδικημένη εδώ από τον Όμιλο. Ναι. Και όποιος πληρώνει διαφημίζεται, Κωνσταντίνε. Τι δεν ξέρω, αφού τα ξέρεις. Όποιος έρχεται πάνω πληρώνει, εμείς κάνουμε τη δουλειά μας. Η Νοτοπούλου θα έπρεπε εδώ ναι. Το Όμιλος ναι. Να την έχει στα όπα όπα. Την Νοτοπούλου. Η Νοτοπούλου. Ναι. Το Τσίπρα. Όλους αυτούς. 7,5 εκατομμύρια πάω στην. Θα τα πούμε, βρε. Θα τα πούμε και αυτά. Τα πούμε, ναι. Πριν τελειώσουν οι εκλογές, μπαμ. Αφού παρακάμπτει αυτό το Υπουργείο, μια χαρά δίνει την υπογραφή. Η Νόβα δεν έσκασε. Πράσινη Νόβα τώρα, λοιπόν, 7,5 εκατομμύρια. Έμεινε με Ολυμπιακό ΜΕΑΚ. Κλαίνε οι μαγαζάτορες. Λοιπόν, κλαίνε. Κλαίνε τα παιδιά από το σχολείο. Γιατί? Και οι γονείς που θα φύγουν από εκεί πέρα, από την Τούμπα, φωνάζουν, ορίονται, κάνουν, ράνουν. Γιατί φεύγουνε. Φωνάζουν για το γήπεδο του ΠΑΟ. Πού το άξω, εγώ είπα πανηγύριζα. Εγώ 15 άιντε λέει θα γίνει και γηπεδάρα. Θα αναβαθμιστεί η περιοχή. Θα έχουμε 8.000 εργαζόμενους. Ο ΣΥΡΙΖΑ με τον ΠΑΟ και έχει πολύ μεγάλη σχέση και καλή. Τι ΣΥΡΙΖΑ, άμα θα τα έχει τελειώσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ένα λεπτό. Α, εμείς αμέσως λες. Εμείς αμέσως εδώ, το οποίο ας πούμε δεν είμαστε και πολύ ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να αγαπήσετε το ΣΥΡΙΖΑ γιατί το ΣΥΡΙΖΑ τον ΠΑΟΚ τον έχει καλά. Είστε λίγο μπερδεμένοι. Καθόλου. Ναι. Για μπάνιο θα πάω. Καθόλου μπερδεμένοι. Δεν ξέρω, δηλαδή δεν θα ήθελα να. Θαλασσίτσα, αντιλιακό, ναι. Παίρνω λίγο ματάκι, δεν ξέρω, θα σου μαθαίνει.
Νοτοπούλου βγήκε από τα χαμηλά στρώματα η κοπέλα. Τι χαμηλά. Ήτανε και την πήρε ο Τσίπρας, αποκαθαρίσε και την έβαλε να την κάνει βουλευτή. Ω, καλά τι χαμηλά έκανε. Στρώματα. Τι να πιάσει δηλαδή. Τι να πιάσει. Πιάσει δηλαδή, αν είναι βουλευτής ο μπαμπάς μου, ναι, υπουργός. Ναι. Ο παππούς μου ξανά υπουργός. Ναι. Μετά ξέρω εγώ, σαν τη Βουγιουκλάκη που ήταν ο παππούς της, να πούμε εκεί, δήμαρχος και τέτοια. Και τη Μερκούρη που ήταν πολιτική και γίνανε ηθοποιοί, να πούμε. Άσταρε! Εγώ πάντως ένα ξέρω. Σας, ένα ξέρω. Τα τζάκια. Ένα ξέρω. Η Φουκαρού είναι το πουλ. Φουκαρού. Α ήταν όλοι σαν τη Φουκαρού είναι το πουλ. Ξέρετε ώρα θα περνούσαν στη ζωούλα του. Φουκαρού είναι το πουλ. Έτσι είναι οι Φουκαρούδες. Φουκαρού. Για πάνε δε αυτές που μαζεύουν τα σκουπίδια. Αυτές είναι Φουκαρούδες και σκουπίδια. Παλικάρια κιόλα συνάμα. Σηκώνονται 6 ώρα το πρωί και είναι επίση σκουπιδιάρα και. Είναι το πουλ. Είδε την ταινία να πούμε η θεία μου η Χίπισσα. Α, η θεία μου η Χίπισσα δεν είναι το να... Έτσι είναι η Φουκαράδο. Έτσι Φουκαρού. Εκεί που είναι καθαρίζει ξαφνικά γίνονται βουλευτές. Είδε τη ζηλεύεις. Όχι. Λοιπόν... Κανένα δεν ζηλεύω. Το έχω πει. Το εγώ... κάνεις, αυτό το έχω απομακρυμένο από γύρω μου. Έκλεψε η Φουκαρού. Τι έκανε. Α, έκλειψε. Ευνοήθηκε από συγκυρίες, από καραμπόλες. Εδώ τον Παπαγεωργόπουλο τον γλύφεται. Ποιος? Επειδή είναι νεοδημοκράτης, ναι? Το δήμαρχο δεν έκανε τίποτα, μη λέτε τίποτα γιατί αθώθηκε. Ποιος τα λεφτά. Άσε με καημένε. Κάτσε ποιος τα λεφτά. Νεοδημοκράτης. Ποιος τα λεφτά μου. Μια χαρά είστε με το ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος τα λέει αυτά. Άντε κάντε καλά. Αν μου βγαίνει και τώρα ξέρετε αυτό το χαρτί, ναι. Ήταν η προέγκριση. Ξέρεις τι έχει μετά. Τι έχει. Έγκριση. Ναι. Και μετά πρέπει να πάω στον πρόεδρο Δημοκρατίας. Ψηφίστε. Τα υπόλοιπα θα γίνουν μενού δού θα γίνουν. Ψηφίστε λοιπόν εσείς υπαοξίδες. Ποιοι είναι υπαοξίδες, ΣΥΡΙΖΑ. Με που ναι, Δημοκρατία ο πρόεδρος σας με το Όπεν εκεί αρχίζει δουλειές με το ΣΥΡΙΖΑ φυσικά, και τα λοιπά. Μόλις τον αγαπάτε τον κάνετε. Φυσικά. Αφήστε τα πατριωτιλίκια. Ναι, εγώ δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το πρόβλημά σου. Εγώ έχω πρόβλημα. Ποιο? Εσείς έχετε πρόβλημα. Γιατί έχουμε. Είστε νεοδημοκράτες. Ναι. Είστε παοξίδες. Ναι. Είμαστε ΣΥΡΙΖΑ. Είμαστε. Πατριώτες. Κινάλ. Είμαστε ό,τι θες είμαστε. Είστε ό,τι θες είστε. Άστε. Είναι πολυπολιτισμικός ο Πάο. Είναι πολλά μαζί. Μπράβο την Οτοπούλου. Μπράβο. Πείτε από τον Πάο και ένα ευχαριστώ. Γιατί. Και αφήστε τα λόγια. Πάμε παρακάτω. Πείτε ένα μπράβο στο ΣΥΡΙΖΑ και στο Πασόκ παλιότερα. Το ΣΥΡΙΖΑ με πήρε το πρωτάθλημα. Έλα τελειώνετε εκεί. Το φλαμπουράρι που πήγε και έκανε τα χίνια με τον Μελισανίδη και μου ψήρισαν ένα ολόκληρο. Με το Open, ναι. Που τα έχει καλά τι με το πρόεδρο. ΣΥΡΙΖΑ. Τι ΣΥΡΙΖΑ. Έλα. Το Μητσοτάκι και τι ΣΥΡΙΖΑ. Έλα τώρα, είδε το έργο αλλάζει. Άγιο. Αλλάζει το έργο φυσικά. Ο Μπιφτεκάς τώρα. Α, Μπιφτεκάς εσύ. Εσύ λες Μπιφτεκά του πρόεδρου. Αν είμαι εγώ Μπιφτεκάς, ναι. Ο Σαββίδης τι είναι ρε με τα κόμματα. Όλοι είναι Μπιφτεκάς. Άντε κάθεστε καλά. Όποιος είναι στην κυβέρνηση, ναι. Είναι φίλος με τους δυνατούς. Απλά είναι τα πράγματα. Είναι αριστερή μοιάσματα, βοηθά τον ΠΑΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Σαββίδη κόλος και βρακή και έχετε μπερδευτεί. Πάτε στη θάλασσα ρε, να κάνετε κανένα μπάνιο. Μπάνιο θα κάνουμε. Μην πάτε να ψηφίσετε. Φυσικά να και θα κάνουμε. Μπανάρα. Άντε καλημέρα. Μπανάρα. Άντε που να καλημέρα. Έχουμε να σήμερα είχα... επέτειο. Πού να μην είχα και καστρεντερίδη. Έχουμε επέτειο. Ναι. Τι επέτειο έχετε. Επέτειο έχουμε σήμερα Καζαμπάκα μου. 15 χρόνια από το έπος. Τότε που ούλαζε, που σου έβγαινε φωνούλα. Μπράβο. Τι κάνατε 15 χρόνια μετά πριν. Σηκώσαμε. Να. Σηκώσαμε το γιούρο εκεί. Ανασαντώσαμε την Ιβηρική. Αυτά να τα βλέπετε και να κλαίτε. Γιατί να κλαίμε. Γιατί βιάσατε τον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Γιατί δεν το βιάσαμε. Το θάψατε. Γιατί το θάψατε. Ενώ το 2004 ήταν η ευκαιρία του Έλληνα ποδοσφαιριστή. Με Έλληνες, 11 Έλληνες πήρε το γιούρο. Με πόσα σου πούνε, 11 Ισπανούς, με ποιο θα το πάρουν. Και από τότε έχετε φέρει ό,τι σαβούρα πέρασε από το ελληνικό ποδόσφαιρο όλες οι ομάδες, ξένους. Οικονόμησαν οι μάνατζερ, χρεώθηκαν τα σωματεία και ο Έλληνας ποδοσφαιριστής πήγε μετανάστης όπως πήγε να πούμε ο Έλληνας γιατρός. Τι σε έπιασε τώρα, σε έκλασε καούρα για τον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Όπου χαίρεσε. Δεν θα τον καγκάτσε, δεν θα το πιστεύει, δεν το πανηγυρίζει. Σαν σήμερα, ο κορυφαίος πρόεδρος. Είτε και ένα ευχαριστώ τον καγκάτσε. Και τον καγκάτσε. Πάω κριτσίδε. Δε εδώ καγκάτσε πανηγυρίζει. Άντε μπράβο. Δε εδώ Ελλάδα-Πορτογαλία. Ελλάδα-Πορτογαλία και μετά βιάσατε τον Έλληνα ποδοσφαιριστή, τον εξαφανίσατε. Τι το βιάσαμε, το κατάλαβα. Όλο το σύστημά μα. Το σύστημά μα. Εμεί όλοι. Αφού έτσι είμαστε, Κωνσταντίνε, τι να κάνουμε τώρα. Πανηγυρίζετε, να κλαίτε σήμερα. Όχι, όχι, σήμερα θα πανηγυρίζουμε. Θα πανηγυρίζουμε. Φέρατε το ελληνικό ποδοσφαιριστή. Θα θυμόμαστε ωραίε στιγμέ. Τη Σούπερ Λίγκα την κάνατε σαν τα αμούτρα σα, να πούμε. Γιατί μια χαρά είναι. Τι είναι μια χαρά. Αφού το παίρνει ο Πάου, μια χαρά είναι. Δεν είναι καλά. Δεν σ' αρέσει. Άμα είναι έτσι, ναι, τι σε κάνω. Τι άλλα θέματα. Δε στο Ρονάλδο που κλαίει εδώ πέρα. Δε στο πιτσιρίκι 18 χρονών. 19 κλάμα που ρίξε. Είδε τον μπαμπά τον Δέλα προχθές και του θύμισε ιστορίες. Λοιπόν, σαν σήμερα 15 χρόνια αναβιώνει ένα μεγάλο φιλικό. Α, ξεκινήσουμε από αυτό. 10 παρατέτατο, Ριζούπολη. Σε ωραίο γήπεδο. Και να το γεμίσουν το γήπεδο. Το ΆΚΑ δεν γεμίζει ποτέ. Ποιο θα γεμίσουν. Δεν υπάρχει άλλο γήπεδο. Πάει στη Λεωφόρο.
Έλα, ποια λεωφόρο, Μεσλαμαρίζε, φίλε, πάθηκε κανένα τίποτα. Η λεωφόρο είναι τσαρδίνη λεωφόρο. Η λεωφόρο είναι να βάζει μέσα τα πρόβατα και τα γύρια να βοσκάνε. Είναι γήπεδο που είναι επικίνδυνο. Έλα, πες, το πιο παλιό. 15 χρόνια λοιπόν μετά, Ότο Ρεχάγκελ. Αυτό ο άνθρωπο είναι 81 χρονών. Ναι. Αυτό ο άνθρωπο. Τι είναι. Ε, τι είναι. Ναι, τι είναι. Δεν σου εδώ πώ είναι. Πίνει κάθε μέρα. Με αυτό βγαίνει για γκόμενε κανονικά. Αρχίζει για μπυρίτσε. Πίνει 3 κιλά ουίσκι την ημέρα. Τρώει κρέατα. Κάθεται στο κυβολικό. Ναι, αλλά εγώ τώρα θα στην πω εσένα γιατί σ' αγαπάω. Το ξέρεις. Ναι. Δεν ζορίζει και τον εαυτό του να έχει γαστεντρίδα και να πάει να κάνει 3 ώρες προπόνηση box. Γιατί στα αυτά τα βρεις μπροστά σου. Τα ξαναλέω. Στα λέω εκτός αέρα, στα λέω και όνειρε εγώ. Τι να κάνω, ρε Σικουλιά. Τι να κάνεις. Να έχω γαστεντρίδα και να κάνω έρωτα με την χέστρα μου να πούμε. Βέβαια, όταν έχεις γαστεντρίδα, κάνεις έρωτα με τη χέστρα. Τι να κάνω τώρα. Άντε πρωί-πρωί ανοίγουμε ωραία. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, κούκλος, κουκλεντέν. Τον βλέπεις και τον φτύνεις, τον Ρεχάγκελ. Θα είναι στον πάγκο μας σήμερα με τους Legends 2004. Θες να τους θυμηθούμε λίγο? Όχι. Νικοπολίδης Χαλκιάς, ήμουν σίγουρος θα πεις όχι, αλλά εγώ θα το πω. Κατεριανάκης, Γιούρκας, Βενετίδης, Νταμπίζας, Δέλας, Φίσας, Γκούμας Καψής, Μπασινά Ζαγοράκης Κατσουράνης, Καφές, Καραγκούνης Λάκης, πέρα το Λάκη, Γεωργιάδης Γιανακόπουλος Τσάρτας, Χαριστέας Ντέμης, Βρίζας και Ευδημίδης Παπαδόπουλος. Αυτοί είναι. Κάποιοι δεν παίξαν καθόλου. Ναι, οι τερματοφύλακες δεν παίξανε. Γιατί ο Καφές έπαιξε. Ο Παντελής πρέπει να παίξει, νομίζω, με τη Ρωσία λίγο πριν να πει. Δεν έπαιξε. Πρέπει να έχει μπει να... και πρέπει να έχει παίξει, να το βάλουμε να το ρωτήσουμε. Ο Λάκης έπαιξε. Ο Λάκης σίγουρα έπαιξε ένα μάτς. Πού έπαιξε. Τον θυμάμαι σε κάτι πανηγυρισμούς που έχει μπει μέσα αλλαγή. Θα μπει και μέσα. Τι... Όχι, στον γκολ. Ήταν μέσα στο παιχνίδι και πανηγύριζε κι αυτός το Λάκη. Ο Λάκης είχε μπει. Ο Βασίλης ο Λάκης. Ο Βενετίδης έπαιξε. Ο Βενετής μπορεί και να μην έπαιξε. Πού να παίξει, ναι. Ο Φίστας. Ναι, ο Φίστας. Ο Φίστας. Ο Φίστας. Ο Βενετής πρέπει να μην είχε παίξει, ναι. Λοιπόν, και από τους Πορτογάλους, Μπαΐα Αντράντε, Φερνάντο Μέρα, Καρβάλιο, Μποσίγκουα, Νούνο Βαλέντε, Μιγγέλ, Μάρκο Φερέρα, Πετή, Πέδρο Μέντες, Μανής, Πάολο Σάντο, Ρικάρδο Ρόσα, Ρωμαίο, Έλντερ Πόσεγκα και Παουλέτα. Λείπει ο Ρονάλντο, ο οποίο εντάξει, okay, κάνει διακοπές ακόμα. Ξεκουράζεται το παιδί. Σου λένε κάτι αυτές οι δεκάδες. Μου λένε. Για πες, τι σου βγάζει αυτό το. Ακούσουμε και κανένα ηχητικό κάτι λίγο να θυμηθούμε, ρε φίλε. Εκείνη τη βραδιά. Τι να εκείνη την, τον υπέροχο μήνα, ο καλύτερος μήνας ζωής μου είναι εκείνος. Για πες μου τώρα, αυτοί οι παίκτες. Ναι. Στη ζωή τους. Στη ζωή τους. Εκμεταλλεύτηκαν αυτό περισσότερο. Οι δικοί μας. Ναι, ποιοι ας πούμε. Ωραίο ερώτημα. Ωραίο ερώτημα. Ποιοι λες ότι εκμεταλλεύτηκαν. Καλύτερα. Ναι. Ο Ζαγοράκης. Ο μόνος που το εκμεταλλεύτηκε. Ο Ζαγοράκης. Ο Ντέμης. Ή όχι λες. Ο Ντέμις το βάλαν στο όπεν. Και κάτω το Μουγκαντώνη. Τι να κάνει. Μουγκαντώνης. Μουκοθόδωρο λέει. Ναι. Πες άλλους. Ξεκίνα από την αρχή. Ο Χαριστέας. Πάρα πολύ έξυπνος. Ο Χαριστέας ήταν πολύ έξυπνος. Ο Χαριστέας και ο Ζαγοράκης ήταν τα πιο έξυπνα παιδιά. Mm. Πάμε παρακάτω. Άλλους. Ποιος. Ο Δέλας. Και αυτός το εκμεταλλεύτηκε. Και αυτός. Χωρίς να προπονητής έγινε προπονητής. Ακριβώς. Άλλος. Αυτοί που δεν έχουν εκμεταλλευτεί σίγουρα πράγματα. Όχι, έχει πάρει τους όλους. Να τους πάρουμε όλους. Νικοπολίδης. Χωρίς... Ο Νικοπολίδης είναι κεκές και έγινε προπονητής. Προπονητής. Δεν ξέρει να μιλήσει. Χαλκιάς. Ο Χαλκιάς, τεμπελόσκυλο. Κατεριανάκης. Το καλύτερο παιδί. Το καλύτερο δεν εκμεταλλεύτηκε τίποτα όμως. Μου ένα προποτζή. Ένα προποτζή. Κάναμε ένα λέγαμε. Ναι. Εκπληκτικός άνθρωπος. Γιούρκας. Καλά, αυτό συλλογή αυτοκινήτων έκανε. Δεν είχε θέμα. Πάμε παρακάτω. Βενετίδης. Χάθηκε. Χάθηκε. Νταμπίζας. Κάνει το μάνατζερ. Κάνα το μάνατζερ. Μια χαρά είναι. Δέλας. Κάνει τον προπονητή. Κάνει τον προπονητή όταν δεν είναι. Καψής. Χάθηκε. Κάπου ένα προποζήτικο κι αυτός. Κι αυτός, ναι. Ναι. Μπασινάς, εθνική. Πολύ καλός. Ζαγοράκης. Τέλειος. Ο καλύτερος, έτσι. Εκμεταλλεύτε. Ευρωβουλευτές είμαστε. Με 12 ελληνικές λέξεις έγινε ευρωβουλευτής. Πάμε παρακάτω. Η 13η λέξη είναι μπαου. 12 λέξεις, η 13η είναι μπαου. Έλα, τράβο παρακάτω. Κατσουράνης. Ποιος. Μεγαλύτερη ρουφιάλα. Έξυπνος είναι, τσακαλάκος είναι. Μ' αρέσει. Δεν πρόκειται να ξεμείνει ποτέ ο Κατσουράνης. Τίποτα. Άμα γίνει πόλεμος τρίτος, η Κατσαρίδης και ο Κατσουράνης θα επιβιώσει. Έτσι, ναι, γι' αυτό και Κατσούρ. Έτσι, ναι. Κατσάρ, Κατσούρ. Άλλος. Καφές. Ο Καφές με τον Κατσουράνη θα βρεθούν στα ίδια αποδυτήρια. Γιατί έμαθα ότι τυχώθηκε στη γυναίκα του καφέ ο Κατσουράνης. Έκανε και τέτοια Κατσουράνης. Ναι, που και τα άμαθε αυτά πάλι. Συνδυάζει εσένα. Ρε παγάσα που τα άμαθε πάλι. Είναι ηχωθεί καλά, να ξέρει. Καραγκούναρος. Α, ηγέτης άστο. Η Καραγκούνης Πεχταράς. Είναι πουλενάρα μεγάλη. Πεχταράς. Όσες βουτιές και αν έχει κάνει, τη συγχωρώ του Καραγκούνη. Ναι. Δεν ξεχνάω, φίλε. Άμα τις έκανε στον Ολυμπιακό, δεν τις συγχωρούσες. Επειδή τις έκανε στον Παναθηναϊκό, τις συγχωρείς. Γιατί ρε. Εντάξει, αφού βγήκε και πήγε Ίντερ μετά. Είχε μια πρασινάδα. Εγώ ξέρω, φίλε, πήγα στη Βραζιλία. Δεν ήξερα την εθνική Ελλάδο, αλλά ήξερα τον Καραγκούνη. Καραγκούνης! Μόνο αυτόν ήξερα. Άλλος. Λάκης. Ο Λάκης. Το παιδί. Α σου πει ο Λάκη. Α σου πει ο Λάκη. Άλλος. Εντάξει. Γεωργιάδης. Ποιος Γεωργιάδης.
Μόνιμος. Ο Γεωργιάδης. Μόνιμας. Αγέλαστος. Ναι. Μια χαρά. Παιχταράς όμως. Παιχτάρα ολκής, όχι. Εξτρεμάρα. Εξτρεμάρα, τεχνική κατάρτιση, τελείωμα, τρίπλα, μπούκα. Είναι στον ΠΑΟΚ τώρα, τον έχετε. Είναι στον ΠΑΟΚ και αυτή τη στιγμή είναι ενδιάμεσος κρίκος με το τι έγινε χθες, με το σήμερα για τον φίλο μας τον Αμπέλ Φερέιρα. Ωραία. Είναι εκεί δίπλα, τον ενημερώνει διαρκώς. Εντάξει. Λοιπόν. Βγήκε και αυτό ο συμβουλάτορα με τον Βιερίνια μαζί. Ναι. Μάλιστα. Ο Γεωργιάδης ούτως άλλος ήταν εκεί. Ωραίο πόστο. Καλό πόστο. Ναι. Ανεύθυνο. Γιανακόπουλος. Πανέξυπνος κι αυτός, βέβαια. Φτάρα κι αυτός. Τσάρτας, μάνατζερ εκεί, είναι ατζέντης. Ο Τσάρτας, ναι, είναι ένας κρύος. Κρύος. Το παίζει πατριώτης, να πούμε, το παίζει δεξιός και τα λοιπά. Αναρτήσεις και ιστορίες. Ξέρω ότι δεν τα τραβάει καλά τα γράμματα. Χαριστέας, ίσως το βάζουμε και σε τόπ, έτσι. Νομίζω με τον Ζαγοράκη είναι τα δύο πιο έξυπνα παιδιά τα οποία εκμεταλλεύτηκαν την κατάσταση. Ναι. Ειδικά ο Άγγελος. Με το λιγότερο ταλέντο και γιατί, γιατί ο Άγγελος δεν εκτέθηκε και πουθενά. Όχι. Αυτή είναι η διαφορά. Πάει καλά το έργο. Πάει εξαιρετικά. Χαμηλό τόνο. Χαμηλό τόνο οικογενειάρχης. Ο Άγγελος είναι συμπάθεια. Ο Χαριστέας, μ' αρέσει. Ναι. Ντέμις. Αλλά, ο Ντέμις. Ο Ντέμις. Ο Μουκοθόδωρος που λες, ε. Πεκταράς. Ναι. Ο Ντέμις. Τώρα θα πάμε να το πούμε. Ο Ζαγοράκης. 30 ελληνικές λέξεις. 30 μαζί. Όλοι μαζί. Ζήσεις Βρίζας, Ο Ζήσεις Βρίζας. Τα δανεικά τα έδωσε στο Σαλπικίδη. Δεν ξέρω αυτά τώρα. Τώρα να παίρνει γύρω και να χρωστά στο Σαλπικίδη. Ναι, είναι κάτι. Εκεί μπορεί να πέσει έξω από τι επιχειρήσεις, επενδύσεις. Α μην έπεφτε. Εντάξει, δηλαδή ανθρώπινα είναι όλα πρέπει να τα σκεφτόμαστε. Α μην έπεφτε λες εσύ, αλλά εντάξει, οκ. Και δεν του τα έδωσε έτσι. Μάλιστα. Αφού πήγαν δικαστήρια τώρα θα τα πάρει, θέλοντας και εμείς. Άμα έχει, και Δημήτρης Παπαδόπουλος. Και ο Παπαδόπουλος δεν πρέπει να έχει παίξει. Τι είναι, δεν είναι, ο Μηταράς. Ο Μηταράς. Ο Σωσίας του δάσκαλου του box. Αυτός ο Βενετίδης και οι τερματοφύλακες οι δύο δεν πρέπει να είχαν παίξει. Ο Λάκης είχε μπει, νομίζω, σίγουρα σε ένα μάτς. Καλός παίκτης ο Παπαδόπουλος, ο Δημήτρης. Τίμιο σέντερφορ. Ο Παπαδόπουλος ο Δημήτρης μπορούσε να παίξει εξτρέμ ή δεύτερο σέντερφορ σε 4-4-2. Όπως έλα παίξει ο Αμπέλ τώρα. Μοναχός του δεν ήταν μεγάλα πράγματα. Αλλά πολύ ωραίος. Μ' άρεσε δηλαδή και σαν χαρακτήρα. Και καλό παιδί και τέτοια. Είχαμε δηλώσει 4 Χάγκελ γιατί πρέπει να θυμηθούμε λίγο κάποια πράγματα. Ναι. Ρεχάγκελ και Σάντος. Ο Σάντος είπε: επιστρέφω σπίτι μου. Όταν λέω είναι δεύτερη πατρίδα μου, το εννοώ, λέει το η Ελλάδα. Το Σάντος το συμπαθώ και προπονητικά. Ο Σάντος εμένα είναι η καψούρα μου. Ναι. Από τότε άρχισα να συμπαθώ προπονητές. Μέχρι τότε δεν συμπαθούσα κανέναν. Έτσι. Κανέναν όμως. Ναι, ναι. Με τον Σάντος άρχισα να συμπαθώ κάποιους προπονητές. Ναι. Και το Ρεχάγκελ βέβαια τον γουστάρμα και στην αρχή. Θέλαμε να το διώξουμε. 5 έφαγε και ο Ρεχάκης στο πρώτο μάτς με τη Φιλανδία. Θυμάσαι? Ναι, έπαιξε. Πώς έφαγε χθες ο Παντελίδης. Έπαιξε τετράδα. Ναι. Μετά λέει με αυτούς εδώ τους κατσαπιάδες. Δεν γίνεται. Πρέπει να το ρίξω στο 5-3-2. Ναι. Και τακτοποιήθηκε μια χαρά. Γι' αυτό θα δούμε πώς θα μπορεί να το αλλάξει και ο. Μα του μαν, ναι, να κλέψω, να κάνω. Εντάξει, ωραίος. Ωραίος. Πολύ ωραίος. Λοιπόν. Έχει μεγάλη ιστορία. Μεγάλο Ρεχάγκελ, βέβαια. Εμείς θα κλείσουμε το πρώτο μειωράκι γιατί μετά θα πάμε να δούμε τι έκανα. Δεν πάω κάλες φιλικά. Αρώματα και τέτοια δεν τα δεν μπορώ. Μία ψηλή θα παίξει ο Καζαμπάκας στο απόγευμα να το τεντώσουμε. Τι θες να με πεις. Ότι 15 χρόνια μετά έχουμε σκοτώσει τον Έλληνα ποδοσφαιριστή. 100%. Εντάξει, εγώ δεν σου πω ότι έχουμε κάνει βήματα. Απλά πρέπει να το θυμόμαστε. Μπα και ξυπνήσουμε. Τη Super League το χειρότερο πρωτάθλημα στην Ευρώπη. Αυτά κάναμε μετά το Euro εμείς. Ναι. Εντάξει. Φάγαμε λεφτά. Κλέβαμε σωματεία, κλέβαμε να πούμε. Είχαμε παράγες. Αλυταράδες Έλληνες. Λοιπόν, γυρνάς από Χαλκιδική. Έχεις κάνει τα μπανάκια σου και σου έχει ανοίξει όρεξη. Σου λέει η δικιά σου, πάμε για κανένα Ιταλικό, κανένα Κινέζικο, κανένα Ταϊλανδέζικο, τέλος πάντων. Όχι μωρό μου, τις λες. Θα πάμε για Μακεδονίτικο στο Λατεράς, στο εστιατόριο του Ρίτζεσι, πρωτοτυπή. Και φέρνει όλο τον Ιούλιο στο μπουφέ του τη μακεδονική και τη μακεδονίτικη κουζίνα. Όλα αυτά τα ωραία και νόσιμα πιάτα που έφτιαχναν οι γιαγιάδες μας στο χωριό. Κάτι τέτοιο και ακόμα καλύτερο θα είναι μια πρωτότυπη εμπειρία γιατί θα έχει συνταγές από όλες τις πόλεις Μακεδονίας. Φλόρινα, Κοζάνη, Γρεβενά, Δράμα, Χαλκιδική. Του έτοιμο μας και τότε, όλα είναι έτοιμα κοστίμους έχω πει. Για να σηκώσουμε το τρόπαιο. Φόβο, φίλε, 15 ζούμε χρόνια. Το πίσω. Αιώνιο τώρα, Κουλιανέ. Φοβερό σκηνικό, ρε φίλε, τώρα ο Καζαμπάκας. Όλα είναι έτοιμα κοστίμους να σηκώσουμε το τρόπαιο. Πριν 15 χρόνια ακριβώς. Εσύ ήσουν στο από πάνω, έτσι και εγώ ήμουν στο Λισαβόνα. Φοβερό. Ναι. Στο από πάνω στούντιο. Στο από πάνω στούντιο. Και ήσουν μέσα εσύ, έτσι. Όλα είναι έτοιμα κοστίμου, σε λέω. 35, εγώ είσαι 25. Εγώ, άσε, καβάλα στο άλογο μου εντελώς. Πήγαινα, πάρκαρντ με σεντέρ μέσα στα γκαράζ, εδώ με σπάρκινγκ, έμπαινα μέσα. Έπαιρνε με 110 χιλιόμετρα την ώρα. Στη στροφή εδώ πέρα, άστο, άστο. Τι κουλιάνο. Ερε, τι κοίτα να δει. Σε συμβούλευα, μην σε κουλιάνο. Ναι, ναι, εσύ. Γκολ! Α, το φιλαράκι σου. Το φιλαράκι σου, ναι. Περάσαμε στο τελικό. Τελειώσαμε. Ο αυτοκράτορας Δέλας. 1-0 η Ελλάδα. Τι ρόλο του δώσε ο. Εσύ εκεί. Ποιος? Αφού εγώ είμαι. Μόνος ήσουν. Ναι.
Δεν είχε Ζαΐρη τότε. Όχι, ρε, ποιο Ζαΐρη δεν ήταν καν εδώ. Τώρα μιλάμε το 4. Το 4 Ζαΐρη ήρθε πότε. Το 11 ήρθε το Γιώργο. Το 12 δεν θυμάμαι ακριβώ. Όπω ή έμπαινε το 4. Με στροφέ εκεί. 110 χιλιόμετρα την ώρα. Εγώ έμπαινα μέσα στο στούντιο πλακωνόμουν. Εσύ έδαινε κόσμο. Δεν τι εγώ έμπαινα με στροφέ. Πού μα γύρισε τον χρόνο πίσω. 15. Πόσο ήσουν εσύ τότε. 35 και εγώ ήμουν 26. Έμπαινα στο στούντιο και έδερνα κόσμο. 26 χρόνο και εγώ δεν έχω εδώ μέσα στι τζούλε απ' έξω. Είδε τι ίσχυ άνθρωποι είμαστε τώρα. Μου, ότι ο Στόχ θα είναι ήρεμος. Δεν ναι, θα πίνει. Ναι, έχει ναι. Το λουρί στο λαιμό. Δεν σου είπα εγώ καλά λόγια για το Στόχ. Είπες. Σου είπα για το Λάμπρο καλά λόγια. Δεν έπαιξε ο Λάμπρο. Εντάξει, δεν πειράζει. Ναι. Ξέρεις τι παίκτες μου αρέσουν. Για πες. Ξανθή, γαλάζια μάτια. Στα χαφ. Στα χαφ. Θορυκτά. Χαφ θορυκτά. Δεν έχουμε τέτοιο θορυκτό. Στα εξτρέμ. Τριπλαδό. Η τσαχπίνη. Έχουμε τέτοιου. Ναι. Και δύο τρεις κιόλας. Και φορ εδώ τώρα. Εδώ τώρα. Φορ. Είναι στα δύσκολα μάτς πόσο μπορεί να σε ξεβγάλει να πούμε φορ. Εδώ ψηλό σε ξέβγαζε να πούμε. Θες δηλαδή έναν να έχει το άγγιγμα του Μίδα, εσύ ναι, μου λες. Το άγγιγμα του Μίδα να έχει, γιατί ναι. Θα βρεθούν και άμυνες που θα σε κλείσουν. Θα σε μπλοκάρουν, δεν θα μπαίνει μπάλα μέσα, ναι. Αλλά να θες τον βάλει. Ένα αυτό. Τέτοιο φόρ. Λοιπόν, ο δικό σου Άγκμπομ ναι. Είναι ωραίο παίκτη. Πολύ. Αλλά, και χθες τον είδα, φίλε. Όταν ας πούμε, τα γκολ βάζει, τα 8 του τα ακυρώνουν γιατί ξεφεύγει μπροστά. Χθες το ακύρωσαν πάλι δύο. Ναι. Καλή χρονιά, Τσούμπα. Καλή χρονιά, αγόρι μου. Αυτό σημαίνει ότι κάτι δεν κάνει καλά ο τύπο. Δεν παίρνει σωστές τοποθετήσεις, λες. Δεν έχει, ή βιάζεται δεν για να προλάβει. Timing με τον Πασαδόρο. Είναι και αυτό. Και μου βγαίνει πιο μπροστά. Λοιπόν, δεν είναι στο τσακ δηλαδή. Ο ΠΑΟΚ χθες ξεκινάει, για να πάμε λίγο στα φιλικά των ομάδων μας. Γιατί πήραν ναι. Πολλά μηνύματα. Εντάξει, εθνική, την αγαπάμε, την θυμόμαστε. Να την αγαπάτε, να τη θυμάστε. Εντάξει, φίλε, είδες τώρα μας γύρισε το χρόνο πίσω, άλλος εγώ τσουτσούρωσα. Κωστή μου λέει. Εγώ να δεις δύο μέρες τι τσουτσούρωσα. Εδώ δύο μέρες πανηγύριζες χαμός, τσουτσούρωνες. Λοιπόν, Μελίσσας. Μάτος Βαρέλα, Χατζησαΐας, Γιαννούλης. Κάτσε. Έτσι ξεκίνησε ο ΠΑΟΚ χθες. Θα κάτσω εδώ να δω φιλικό. Ναι. Ο Μελίσσας δεν θα είναι βασικός. Ο Μάτος είναι βασικός. Ο Μάτος είναι. Ο Χατζησαΐας δεν θα είναι βασικός. Ήταν καλός χθες. Ποιος? Ο Χατζησαΐας. Άσε με ρε με το Χατζησαΐας. Ήταν καλός, τι να σου πω, δεν ήτανε. Ήταν άλλος τόπερ. Ο Βαρέλα. Βαρέλα, Χατζησαΐας ήταν το ένα δίδυμο. Και αριστερά ποιος έπαιξε. Ο Γιαννούλης. Και αυτός καλός ήταν. Γενικώς η ομάδα του πρώτου ημιχρόνου, παρότι δέχτηκε το τζάμπα γκολ, γιατί τζάμπα γκολ έφαγε, ήταν πολύ καλή. Ναι. Και ήταν καλή. Γιατί έπαιζε ο Κάτσε στα γάτια. Αναγιά σου, τι γιατί υπήρχε κόφτης. Τι οπισθογύρισμα είναι αυτό. Ναι, αλλά είναι ο μοναδικός κόφτης που έχω. Τι οπισθογύρισμα. Άμα θες να αλλάξω σύστημα, αμπέλ μου, τα ξέρεις καλύτερα από εμάς. Έτσι, εμείς εδώ μας. Αλλάξει. Να το κάνει 4-4-2. Με ποιον φόρ. Με τον τζούμπα άκπου μου φόρ. Δεύτερον. Τον Μπέλκα. Άμα είναι να κάνει τον άλλο και τον Μπέλκα, ναι. Δεν αλλάζει τίποτα. Ναι. Δεν κάνει κανένα τέτοιο. Ναι, αλλά εκεί θέλει στα χαφ, στα χαφ θα αλλάξει. Ένα λεπτό, κάτι. Ένα λεπτό. Ναι. 4-4-2 έπαιζε και ο Πάο. Ναι. Πέρσι. Ναι. Με ποιο σχηματισμό στα χαφ όμως, αυτό είναι το θέμα. Ο Πέλκα είναι δεύτερο φόρ. Είναι. Τώρα του δίνανε ρόλο. Ναι. Χαφ πιο πίσω κτλ. Τι θα πει δηλαδή άμα παίξει μισό λεπτό 4-4-2 με Ακπόμπ και Πέλκα ο κύριο. Πώ το λένε. Αμπέλ. Ο κύριο Τσίπρα αυτό. Ναι. Θα πει τον Πέλκα, ξέρει, πάρε πιο λίγα μέτρα. Μπορεί δηλαδή, να το ναι, δούμε και αυτό, ναι. Ναι. Πάρε λίγο. Αν και στο δεύτερο μήχρονο που έπαιζε ναι, ο Στόχ κάποια ναι. Στιγμή δεύτερο φόρ, δεν έπαιρνε λίγα μέτρα. Τον έβλεπα γινούσε πολύ πίσω κι αυτό. Και εκεί βεβαίω δεν είναι να παίξει. Άρα το παραμύθι τώρα παίζω εγώ 4-4. 4-1-4-1. Πες το έτσι. Αυτό το παραμύθι τώρα για αλλά με κακού. Κόφτη. Ναι. Αυτό το παραμύθι το 4-4-2 θα παίξω καινούριο και θα έχω τον Μπέλκα δεύτερο φόρ. Ναι. Απάτα πει σε κανέναν στην Πορτογαλία μπορεί που πλάει κουλούρια να πει. Σβιντέρσκι, ρε φίλε, δεύτερο φόρ. Να παίξει με Τσούμπα, Σβιντέρσκι. Αν παίξει με Τσούμπα. Ο ΠΑΟΚ το έπαιξε αυτό ναι. Σε κάποιε περιπτώσει πέρσι που φόρτωνε. Πουλάτε τον Μπέλκα. Δηλαδή, μίλησα με τον Μπέλκα. Εγώ νομίζω μίλησα ότι, με τον εγώ νομίζω ούτε ότι, τον πουλάμε, ναι. Ούτε ανανέωση κάνει. Τι είναι έκανε. Αυτό, τι είναι αυτό τότε. Σου λέω τώρα τα δεδομένα μου. Λέω ότι πώ πάει εκεί όλα αν καλά. Αν πουλάτε ναι. Τον Μπέλκα, ναι. Δοκιμάστε το 4-4-2. Γιατί εγώ, σαν να μου φαίνεται, ότι στο αεροπλάνο που πήγανε και μιλήσανε, να πούμε, ο τεχνικός διευθυντής με τον προπονητή. Το ότι πουλάμε τον Μπέλκα, βρες ένα 4-4-2 να το παίξει. Δεν τον πουλάνε τον Μπέλκα. Α, έτσι δεν τον πουλάνε τον Μπέλκα. Ναι. Καταρχάς ναι. Να σου πω ναι. Ότι στην Τουρκία και σε σένα και σε όλο τον κόσμο. Ναι, ναι. Οι Τούρκοι έχουν ρίξει τα μπάτζετ τους κατά 50%. Έχουν θέμα με τη λίγα. Θα στο στείλει στη Γερμανία ο μάνατζερ του. Α, Γερμανία, ναι. Λοιπόν, Βαρέλα Χατζησαΐας που ήταν θετικός. Εγώ λέω αυτά που είδα. Και η ομάδα στο πρώτο μήκο ήταν πολύ καλή γιατί είχε τον Κόφτη τον Κάτσε. Αν θες είναι 4-1 με Κόφτη, 4-1. Δεν υπάρχει τίποτα ναι. Σύστημα πουθενά. Ναι, λοιπόν. Ελκαντουρί, κάτσε αυτή ήταν η διάδα. Κάτσε Ελκαντουρί στα χαφ. Ναι, τον κάνατε οχτάρι, τον βαφτίσατε τώρα οχτάρι. Μπορεί να παίξει οχτάρι, έπεσε και στην Ιταλία. Ναι, ναι, ναι. Ζαμπάσει μία μπάντα. Ναι. Μπίσερ Βασινάλη. Ναι. Και ο Γαϊτανίδης με τον Τζούμπα ακόμα ήταν οι δύο μπροστά. Ο Γαϊτανίδης. Πιτσιρίκος. Είναι ναι. Ο Γαϊτανίδης. Ένα παιδί από την ΚΑΠΑ 19. Δοκιμάζουμε και αυτούς. Η πρώτη ομάδα ήταν πάρα πολύ καλή στο πρώτο μήχρονο. Ναι. Τζάμπα γκολ έφαγε ο ΠΑΟΚ. Ναι, ναι. Από ένα λάθος που έγινε εκεί από τον Βαρέλα στα άκρα. Μετά παίζει δεύτερο ημίχρονο. Δεύτερο ημίχρονο. Ζήφκο Ζήφκοβιτς. Κάτω τα δοκάρια. Με Άμστελ από κάτω.
Δεν ξέρω, δεν δέχτηκε καμία πίεση πάντως. Αυτό είναι το σημαντικό για το Κρέσπο. Μιχάη, καλά στάθηκαν και οι δύο. Ροντρίγκο Σοάρες, ατομικά όσο τον είδα, είναι ο ιδανικός για να έχει λίγο άγχος και ο μάτος. Και Δελιγιαννίδης, ο οποίος δεν πατούσε καλά. Ποιος είναι ο Δελιγιαννίδης? Αυτός που είχαμε στείλει στον Όφη Πιτσιρίκο στον πάγκο. Ταμτάκος. Γιατί δεν ξέρω πώς όλες. Και μπήκε στο τέλος ο Τσιγκάρας. Ένα μάλιστα τον Ταμτάκο. Ναι. Τι τον τραβάτε αυτόν. Ναι. Αυτός είναι για να πάει κάπου δανεικός. Μίσιτς. Ο Μίσιτς στο ρόλο Μίσιτς του εξαριού ήταν κακός. Ναι. Κακός. Δεν. Τι ναι. Να πούμε. Δεν. Ντόγκλας σαν οχτάρι. Με το αυτοάνωσο. Αυτοάνωσο, ξεφτάνωσο, αυτό είναι τώρα, θα τον δούμε ρε Κωνσταντίνη. Μπορεί να πάει 10 χρόνια αυτοάνωσο και να πει. Δεν μαρκάρι βλέπω. Είναι οχτάρι. Ναι. Ζητούσε την μπάλα να την ανεβάσει, να την κουβαλήσει. Ναι. Τα χανόταν η μπάλα. Λιμιώσει μια μπάντα. Oh. Λιμιώσει μια μπάντα. Ο οποίο γύρισε κάποια στιγμή στα μπακ και λέω: εδώ είμαστε, μια χαρά. Και ο Πέτσο, ο οποίο εμένα χθε μου πέταξε τα μάτια έξω και φώναξε ότι μάγκε εμένα, μην με αφήνετε να φύγω. Στα δύσκολα θα με χρειαστείτε. Ερίκε, ο οποίο έκανε δύο κούρσε. Του πέρασε όλου μόνο το τερματοφύλακα, δεν πέρασε για να βάλει τον γκολ. Και μπροστά ήταν ο Στόχ με τον Μαρκόφσκι. Ο Στόχ δεν είναι να παίζει δεύτερο φορ, είναι 1,65 σαν εμένα. Έτσι, χάνεται μέσα στα κορμιά, βάλτε τον στην πάντα να χορεύει. Ο Πέλκας Παλαιστής χώνεται. Πέλκας είναι 77, το είδε ότι σε περνάει και δύο πόντου. Ναι. Άλλο 1,65, άλλο 1,77. Μάλιστα. Έτσι, και την έκρηξη, το πρώτο βήμα ο Πέλκας. Ναι. Λοιπόν, αυτή ήταν η ομάδα. Ο Πάουκ δεν ήταν κακό χθε για πρώτο παιχνίδι, αλλά φώναξε δύο πράγματα. Εξάρι χθε. Δεύτερο φόρο επίσης πρέπει να πάρεις χθες για να μπορέσεις να το παίξεις. Δεν φεύγει ο Κάτσε. Είναι ένα πόρισμα που βγαίνει και αυτό. Οπισθογύρισμα είναι αυτό, έτσι. Άμα τον έχεις για αλλαγή τον Κάτσε, γιατί τον θεωρείς τόσο κακό παίκτη? Όχι, είναι καλός. Ναι, δηλαδή, okay, σε έλεγα για Σιόπη και μου έλεγες, ναι, μου έλεγες έχεις και εσύ τον Κάτσε, λέει δανεικό. Τέτοιο στυλ παίκτη είναι. Ποιο όγκο θέλει. Πρέπει να βάλει όγκο, αλλά τώρα θα βάλει 25 ο Κάτσε. Αυτό είναι. Να βάλει λίγο όγκο. Πρωτεΐνη να βάλει όγκο. Πρωτεΐνουλα. Εντάξει, για όλου φίλε, είπαμε η ζωή κάνει κύκλους. Του δίνει ευκαιρία τώρα του Κάτσε. Δεν με ενθουσιάζει η ομάδα σου. Κάτσε ρε φίλε, τι να δει ρε γουαρού. Αμέσω δεν σε ενθουσιάζει, βάζει το δέν μπροστά. Δεν σου είπα ούτε να σε ενθουσιάσει, ούτε να μην δέσει. Ναι, ξυνήλα με βγάλε. Λοιπόν, είδα στιγμιότυπα. Ο Πάουκ έπαιξε μια ομάδα που είναι πιο έτοιμη, για να ξέρουμε τι γίνεται. Με μια ομάδα που παίζει Ευρώπη σε δύο εβδομάδες μαζί με τον Άρη. Έτσι. Με μια πολύ σοβαρή ομάδα που λέγεται ΑΖ Αλκμαρ. Τη γνωρίζουμε. Αυτά ήταν τα στοιχεία που έδειξε χθες ο ΠΑΟΚ, ο οποίος για μένα, εάν πάρει εξάρι χθες και ένα σέντερφορ ακόμα, ίσως να μπορεί να το παίξει αυτό το 4-4-2. Ιδάλλως θα πρέπει, όπως είπε και ο Άμπελ Φερέρα, εγώ λέει δεν είμαι κολλημένος, μπορώ να τα αλλάξω. Άσε ρε το Τσίπρα τώρα το Φερέιρα. 4-4-2 με Πέλκα δεύτερο φόρ, δεν αλλάζει τίποτα αν πες τώρα. Μπορεί να παίξει με Σβιντέρσκι δεύτερο φόρ ή μπορεί να παίξει με αυτόν που θα πάρει τον φόρ. Και θα πας στο Καραϊσκάκι να παίξει 4-4-2 και στην Ευρώπη με δύο φόρ και δύο κόφτες αργούς. Θα σε κάνουν το πιθανό. Με αυτό λέμε ρε Κωνσταντίνε. Όπως έγινε ο δικός με την Καστρεντερίτιδα. Έτσι έγινε ο δικός. Με αυτό λέμε. Άστε τώρα εάν δεν πάρεις ένα δαμάρι. Πάρτε χαβ να κάνετε στο κέντρο. Μα αυτό λέμε ρε παιδί. Άιτε τώρα βλακίες 4-4-2. Ναι. Ποια ομάδα στον κόσμο ρε παίζει 4-4-2. Παίζουν πολλές ρε. Ποια ομάδα στον κόσμο. Πολλές παίζουν 20. Ποια ομάδα στον κόσμο σήμερα παίζει 4-4-2. Η Ρεάλ. Τι Ρεάλ παίζει. Τι Ρεάλ. Δεν παίζει Ρεάλ 4-4-2. Τι 4-4-2. 4-4-2 αμάδες. Παίζει Μπαρσελόνα 4-4-2. 4-2-3-1 παίζει. Παίζει Μπάγκερ 4-4-2. Φίλε, ανάλογα το υλικό που έχει, παίζει και ανάλογα. Τι υλικό, τι Μπαρτσελόνα. Ανάλογα είσαι και εδώ. Τι πέρα. Ανάλογα, βρε. Ναι. Οπισθοδρομήσατε το ποδόσφαιρο. Ποια ομάδα στον κόσμο, ρε Σαχλαμάρε, παίζει 4-4-2. Πολλές. Ποια. Πολλές. Μη σα απαριθμίσω τώρα. Παίζει Τσέλσι. Είναι πολλές που παίζει. Παίζει Ολυμπιακό στην Ελλάδα. Ποιο Ολυμπιακό, γιατί άσο Ολυμπιακό. Παίζει, ξέρω εγώ. Ποιο. Η Μπάγκερ Μονάκου. Τώρα, επειδή δεν θέλω να πω αερολογίες. Δεν θέλω ποιος να πάρω ρίσκα και να σε τσαπουνά ονόματα. Ποια ομάδα στον κόσμο παίζει Κόπα Αφρικα, παίζει 4-4-2. Πολλές. Έχει τρελαθεί αυτός ο προπονητής που φέρατε ρε. Γιατί ρε 4-4-2. Το προπονητή το βγάζει άχρηστο κατευθείαν, αυτό με λες. Δεν υπάρχει σύστημα 4-4-2 σήμερα. Ναι. Έχει κατεργηθεί. Γιατί έχει καμιά ομάδα στον κόσμο δεν παίζει 4 ή παίζουν το 3-4-3. Ναι. Το 3-5-2, το 3-6-1, το 5-4-1. Με παραλλαγές. 4-3-3. Το 4-3-3, το 4-2-3-1. Ναι. 4-1-4-1. Ποιο είναι το 4? Το 4-3-3 είναι αυτό. Τι, δηλαδή... Όχι, 4. Ναι. Κόφτης. Ναι. Κόφτης μπροστά. Για παίρνουν οι άλλοι, τι θα είναι. Τι θα είναι. Τι θα είναι. Δύο ακόμα χαφ μπροστά. Τι χαφ. Οι δύο ακραίοι. Δύο χαφ. Οχτάρια. 4-3-3. Έξι κόφτη ναι. Και δύο χαφ. Εξάρι και δύο οχτάρια. 4-3-3. Έξι ένα εξάρι και δύο οχτάρια. Αυτό τέσσερα, τι τέσσερα. Ναι, αλλά τον κόφτη το βάζει μπροστά από τα στόπερ όμως, όσο λέω. Εντάξει. Αυτό μάλλον θέλει να παίξει ο φίλος σου. Τι 4-4-2. Τρελό είναι ρε. Ο σχηματισμός είναι μέσα στο χορτάρι, φίλε. Τώρα πώς το βλέπεις εσύ, ρε, εγώ είναι ένα άλλο θέμα. Δεν λίγο να χαζογελάει αυτό να. Δεν το συμπάθησες γι' αυτό, το κατάλαβα τώρα. Εγώ το είδα ότι δεν το συμπάθησες. Δηλαδή τον Τσίπρα το συμπαθείς και αυτό δεν το συμπαθείς. Δηλαδή να τρελαίνεσαι. Το Τσίπρα γουστάρω που έφερε τον κομμουνισμό και πέρασε όλα τα δεξιά μέτρα. Τα πέρασε όλα. Ο μεγαλύτερος δεξιός φίλος μας καπιταλιστής. Ναι. Εμείς που είμαστε καπιταλιστές. Μάλιστα. Εμείς που είμαστε με τον ισχυρό.
πάντα με τον ισχυρό, δεν μας συμφέρει να είμαστε με τους άλλους. Όχι, τους όχι, 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 ναι. Δεν είμαστε με τον ισχυρό. Ναι. Πιστεύουμε στον νόμο του ισχυρού. Πιστεύουμε στον καπιταλισμό και στον νόμο του ισχυρού. Λοιπόν, οι κομμουνιστές ναι. αποτύχανε να περάσουν την κομμουνιστική κουλτούρα. Ποια κομμουνιστική κουλτούρα, δεν μπορέσει. Αφού είναι κομμουνιστές και έχουμε Μερσεντές. Εγώ θέλω και το κουκουέ να έρθει πρώτο. Δεν μπορεί να έρθει, δεν θέλει να έρθει. Είναι τέτοια φιλοσοφία του. Λοιπόν, μες. Λάμπρου, Πέλκα δεν παίξανε χθες. Είχαν μικροενοχλήσει. Μικροενοχλήσει είχαν και οι δύο, του προτίμησε αφήσει στην άκρη. Έχουμε και άλλα φιλικά. Κάποια πέτα στο Άγιον Όρος ο Πέλκας. Δεν ξέρω. Έκανε κανένα σπρίτσι, κανένα κρεβάτι. Ούτε ο Πασχαλάκης έπαιξε. Ο Πασχαλάκης γιατί να μην παίξει. Και αυτό ήταν στην εθνική, λίγο να τον ξεκουράσει. Θα ξεκουραστεί. Αυτοί που εκτελούσαν τα στημένα ήταν ο Σουάρες, ο Αγκούστο, ο Μπίσεσβαρ, ο Γιαννούλης, ο Μίσης και ο Ελκαντουρί. Κάτσε ρε φιλέξει, παίξει βάζοντα τα. Αυτού έδωσε να εκτελούσουν τα σημεία. Τι να κάνω, δοκιμάζει πράγματα, ρε φίλε. Καινούριο προπονητή είναι, να δει τι υλικό έχει. Θέλει να δει ποιο να τεστάρει παίχτε. Ναι, ωραία, ακριβώς, μπράβο. Καλό, ακριβώς. Καλό, καλό. Λοιπόν, ναι. Δεν ήταν κακό ο Πάουκ χθε. Τα στημένα στη χτυπήματα τη μπάλα ναι. έχει κανέναν βοηθό όπω είχε ο Λουτσέσκου να έχει κάποια 70 παραλλαγέ. Έχει, 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 έχει είναι... Ο Λουτσέσκου ποιο δήλωσε ότι όταν έφυγα από τον Πάουκ λέει πονούσε η καρδιά μου, λέει από το. Έτσι έκανε, έτσι είπε ο Λουτσέσκου. Δεν συγκινούμε. Δεν συγκινούσε. Εντάξει, οκ, λοιπόν. Πρέπει να κερδίζουμε και στα φιλικά, είπε πάντως ο Άμπελ Φερέιρα. Παρότι ο Πάουκ, το ξαναλέω, δεν ήταν κακός θες. Απλά έδειξε ότι θέλει 2-3 πράγματα οπωσδήποτε. Δηλαδή, φτάνει, ρε παιδί, χαφ, εντάξει, εξάρι, ναι. οπωσδήποτε. Ένα δαμάλι, ένα θηρίο. Λοιπόν, κατά τα άλλα, 7,5 εκατομμύρια ευρώ φαίνεται ότι θα τα πάρει από την ΕΤ και όχι από την Νόβα, η οποία δεν κατέθεσε. Γι' αυτό κάνατε πρόταση. Συνέντευξη την Νοτοπούλο χθες στη Μέτρο. Όχι. Για τα 7,5 εκατομμύρια του. Όχι, γιατί βγαίνουν εδώ όλοι. Για το γήπεδο την κάναμε συνέντευξη. Ναι, για το γήπεδο, διότι πήρε την προέγκριση ο Πάο. Βλέπω ναι. ότι βάζει μια λόγια. Ανδρώνει το γύρισε αλλά... στο ΣΥΡΙΖΑ να πούμε. Αλλά. Βλέπω έχει φαγωθεί. Ακλέτικο Μαδρίτη, ρε φίλε, 4-4-2. Τώρα μα κάτσω και ψαχτώ με πόσε ομάδε παίζουν 4-4-2. Συγγνώμη. Παίζει χωρίς εξτρέμε τα 4-4-2. Ναι, αυτό σου λέω 4-4-2. Και ο Κρισμάν το πλέβελ ομάδα, έτσι. Είναι 4-5-1 σε παραλλαγή. Εντάξει, και εδώ 4-5-1 σε παραλλαγή θα είναι. Μην αγχώνεσαι. Ο Κρισμάν τραβιέται στα πλάγια, κάνει τον εξτρέμ. Το ίδιο θα γίνεται και εδώ. Μην αγχώνεσαι. Μπορεί να βγαίνει ο Μπίσερ μα στα πλάγια για να κάνει τον εξτρέμ. Αυτό σου λέω. Λοιπόν, anyway. Ένα λεπτό. Τι θες τώρα. Λες να μα πήρε τηλέφωνο κανένα Σαββίδη πριν τι εκλογέ να ρίξει. Ξέρω εγώ. Αλλά να αυτά τα πονηρά τα διαστραμμένα μου αρέσουν. Και πετάμε το Μητσοτάκη έξω το φίλο μα. Δύσκολα, φίλε. Δεν πάμε να πνιγούμε λόγω μια παραλία την Κυριακή. Όλοι μαζί. Να πάει όλο το Μετρόπολη σε εκδρομή. Να βάλει ένα πούλμαν ο Ανδρώνης. Ναι. Να βάλει τον. Τον Άλεξ, τον Κιμπόκο. Το Δημοσθένη. Το Βαρδάκι, το φίλο μας. Τι γλύψιμο ήταν αυτό, ρε Βαρδάκι. Τι έκανε πάλι και γλύφτια αυτό. Τι ήταν αυτά τα κεριά που έβγαλε εκεί τον. Επειδή τον πήρε τούρτα το φίλο. Τον πήρε τούρτα, βρε γλύφτια. Φίλοι είναι, ρε φίλοι από το γυμνάσιο μαζί είναι. Να μην τον πάρει μια τούρτα. Όλα γλυψίματα τα θεωρείτε εδώ πέρα. Και τι είναι, 58 χρονά το κάνει τούρτα τον άλλο. Έκπληξη, ρε φίλοι, θέλω να το κάνει. Φιλαράκι του είναι. Θα σε φέρω κι εγώ τούρτα σαν την τούρτα που κάνω σε αγροπλαστείο, φθηνό θα την πήρε ο Βαρδάκης. Φαγώθηκε. Τον βάζει και τον Ανδρώνη 2 μέτρα άντρακλα να σκύψει εκεί πέρα να φυσήξει το κερί. Δεν τρέπεσε, ρε Βαρδάκη. Λοιπόν, τα συστήματα λέει ο φίλος μας ο Σιώπης ναι. τα κάνουν δημοσιογράφοι. Ναι. Για την πιο εύκολη περιγραφή των αγώνων. Για τους προπονητές δεν υπάρχει ούτε 4-4-2, ούτε 4-3-3, ούτε τίποτα. Οι σχηματισμοί είναι πολύ εύκολοι. Άστρε, μούλια του Φαράω και αυτό. Μούλια του Φαράω, 4-4-2 παίζει ναι. Ατλέτικο. Χωρίς εξτρέμ με 4-8 στην πω εγώ τη δουλειά. Ναι. Και βγάζει το δεύτερο φόρτο κρίσμα σε πιο μεγάλου σκόρ. Ισχύει. Μπορεί να το παίξει ο Πάουκ αυτό. Και ο Καλαϊτζίδης παίζει. Πρόσεξε, ο Πάουκ είναι μια ομάδα με πολλά οχτάρια και γρήγορα εξτρέμ. Γι' αυτό λέω ότι δεν μπορεί να το παίξει έτσι όπως το έχει στο μυαλό του πάρτε ο Αμπέλ. Χαφ να πάρετε ναι. το πρωτάθλημα. Ναι. Άσε τα 4-4-2. Σαφώς και πάρτε θετικό. Χαφ να πάρετε το πρωτάθλημα. Και άσε θετικό. Τώρα τα 4-4-2 αυτού του Τσίπρα που φέρατε για πρώτη. Ολιβέρα, ο φίλος σου, πάμε λίγο τώρα Ολιβέρα, να έχουμε ξεφωνητό. Ο Ολιβέρα, αυτός που δεν σ' αρέσει, ο Κοτσίδας. Α, ναι, τι θέλει. Νέα δεδομένα, τι θέλει. Χτυπά την πόρτα και σου λέει. Ναι. Η Πόρτο. Ναι. Τα 12 εκατομμύρια ναι. ήταν σε περίπτωση που ήθελες να ανανεώσεις όσο ήταν δανεικός. Πλέον ξεκινάμε άλλο γύρο διαπραγματεύσεων. Και τώρα θέλω να ρωτήσω. 7 λέει η Πόρτο. Τον παίρνει με 7. 4. Και ο Πάο κλαίει, θα κάνουμε παζάρια. Τι 7. 7 εκατομμύρια. Δεν πήρατε χαμπάρι ότι ο Ολιβέρα είναι σαν τη Μενεγάκη στα 50 της. Που με βγάζει τα μπούτια τη φωτογραφία με φότοσο. Ολιβέρα με Μενεγάκη. Ξεκινάει τη φτέρνα. Όχι, θέλω μου τη συνδυασμό. Ξέρει τι ωραία που είναι μερικοί άνθρωποι που πουλάνε τον εαυτό του. Ενώ είναι, ξέρω εγώ, τενεκέδε. Ναι, αλλά είναι στην Πόρτο. Να σου πω κάτι. Είναι στην Πόρτο, τι να κάνουμε να σου τώρα. Πω κάτι. Τι να κάνουμε. Ξέρεις ότι είμαι αντίθετος με αυτά τα πράγματα. Ξέρω, είσαι δηλαδή, γενικός αντί. Ναι. Δηλαδή είμαι αντίθετος στο να είμαι ένας μέτριος, αλλά θέλω να πουλήσω τον εαυτό μου, είμαι έτοιμος να πλακωθώ στο ξύλο. Ναι. Λέει, είσαι μέτριος. Με φέρνεις τώρα ιστορίες από δίπλα, μάνατζερ ιστορίες, είσαι αργός, ρε.
Είσαι αργός. Δεν είναι αργός. Μαρκάρις, ρε. Κανονικός είναι. Δεν είναι αργός. Αργό δεν το λες. Βρε, είσαι αργός. Μην το βάζεις τώρα πράγματα. Ναι, δεν είναι αργός. Ένα κλικ με το Σακχόφ ήσουν εδώ πέρα. Ναι. Δυο αργή χαφ. Άστο τώρα. Man to man πάντως δεν μπορεί να παίξει ο Πάουκ έτσι με αυτά τα χαφ που έχει. Θα πρέπει να το δει ο Αμπέλ. Αυτός ξέρει καλύτερα. Man to man να παίξει, ρε. Ναι, δεν έχει τους παίκτες. Ο Ολιβέιρα, άμα έρθει ο παίκτης με φόρα σε ανοιχτό χώρο και τον τριπλάρι, θα φάει κάρτα. Δεν ξέρω, μαρκάρι. Καταλαβαίνετε την μπάλα ή δεν την καταλαβαίνετε? Ή θέλετε να κάνουμε δημόσια σχέση με τους μάναζερ, να παίρνουμε προμήθειες και να λέμε τι παιχτάρα είναι αυτή? Αλλά... θέλετε έτσι να το ξηγηθούμε το έργο? Αλλά... θέλετε έτσι να το ξέρουμε μανατζαρέως άμα είναι Κωνσταντίνε? Χίλιους βρίσκω. Αλλά βρίσκουμε χίλιους. Λοιπόν, 7 είπε η Πόρτο, ο Πάουκ θα κάνει η ντύλια, ότι σαν τελευταία χρονιά θα τον περιμένει στο τέλος. Είναι ρεπορτάζ. Βρε ένα χαφ γρήγορα, άστον τη βαλούτα αυτή να ρε. Εξάρι θέλω εγώ, δεν θέλω οχτάρι. Οχτάρια όσα θες να φάνε και κότες. Ο Βέρμπουν φαίνεται ότι δεν θα πρόκειται να παίξει ποτέ. Ο Βέρμπουν είναι τεμπελό με τον Οζίλ, ναι, με τον Οζίλ μαζί. Εξάρι ένα μου μείνει, ο Κάτσε. Ο Κάτσε. Ναι. Δεν... έχω, είμαι πίτα στα οχτάρια. Αγούστο, Μαουρίσιο, Καντουρί, όλα οχτάρια. Δεν είναι ο πιστογύρισμα αυτό, ρε Κουλιανέ τώρα. Σα έμεινε ο Κάτσε. Δεν είναι φίλο πιστογύρισμα. Δηλαδή το στείλατε από εδώ, το στείλατε από εκεί, τον κάνατε. Εγώ τον έστειλα. Αλβανό τον είπατε, το στείλατε με τη σημαία. Δεν τον είπαμε, αφού μόνος επέλεξε ελληνική αλβανίες. Οι χρυσαυγίτες του ΠΑΟΚ πήγανε, κάνανε μανούρα. Άσε ρε φίλε τώρα. Λοιπόν, αυτά με τον ΠΑΟΚ. Περιμένουμε μεταγραφές. Εγώ αυτό έχω να πω. Μεταγραφές. Εξάρι, φορ. Αν θες να το παίξεις και βλέπουμε. Ίσως και δύο χαφ. Ο Ακπομ βάζει 10 γκολ, τα 8 είναι offside. Δεν ξέρουμε αν ήταν. Τι δεν ξέρουμε, δεν το ξέρουμε χθες αν ήταν πάλι. Το Σερσερί φεύγει πιο πολύ. Φεύγουμε, φεύγουμε, φεύγουμε από τα του ΠΑΟΚ. Λοιπόν. Τι απρολάβουμε τώρα, δύο λεπτά τον Άρη? Όχι, είναι αδικία από τον Θεό. Είναι αδικία από τον Θεό να προλάβουμε τα σχόλια σου, Άρη. Πάμε να δούμε λίγο το νέο Ζαρτ του Μπέου. Ζαρτ. Ζαρτ πάλι. Μπέου, λέει τέλος. Τρίτωσε το κακό για το Ηρακλή. Νέο ναυάγιο. Τετάρτη ήθελα να αλλάξω την έδρα. Τελείωσε. Νέο ναυάγιο. Δεν την αλλάζει. Εγώ σου λέει θέλω να είναι η ομάδα στο Βόλο. Άσε πω ο Μπέο, την έχει στήσει την ομάδα. Είναι έτοιμο. Λες να τον πήρε ο Ιβάν κανένα τηλέφωνο? Δεν ξέρω αν πήρε ο Ιβάν. Εσύ άλλα με έλεγε με τον Ιβάν τώρα. Πάλι ο Ιβάν. Έλεγε ότι θα το πάρει το αφημί να το δώσει για να του έχει δικού μα. Αυτά μου λέγε. Εγώ μίλησα με έναν Ηρακλή. Άντε πάλι μίλησε. Στο Μούχαλι. Όχι, στο Μούχαλι. Εκτό Μούχαλι. Εκτό Μούχαλι. Ναι. Λοιπόν και μου λέει οργανωμένο, ξέρει, λέει έβαλε δάχτυλο, λέει ο Ιβάν. Πάλι τον οργανωμένο. Πού τα ακούει αυτά? Πού βουλωμένο γράμμα διαβάζει? Πάλι από πίσω μα έχει τρελάνει. Ο Ιβάν, φαντάσματα φίλε. Φαντάσματα. Εντάξει, ο Ιβάν κάτσε να ασχοληθεί τώρα, έχει χιλιάδες προβλήματα. Ασχοληθεί με το νου που σου έχω. Δουλειές, χιλιάδες. Δεν ξέρω, με business, επιχειρήσεις. Προβλήματα είναι δουλειές. Γιατί δεν είναι δουλειές να κάνουμε πράγματα. Ασχοληθεί με το νου που σου βόλο, το όχι του Μπέου, ας κάνουν ό,τι θέλουν. Τι να κάνουμε, είναι Ηρακλής, είναι ΠΑΟΚ, δεν θέλει να φύγει από το Βόλο. Θα κάνατε ένα παράρτημα, Νίκο. Ποιο, ο Βόλο? Ο ΠΑΟΚ. Θα ήταν κακό αν πήγαινε το αφημί στο Ηρακλή. Θα χάνατε ένα παράρτημα. Πώς, άμα έκανα τα κονέδια για να το πάρω ο Ηρακλής, θα συνεχιζόταν το παράρτημα. Θα συνεχιζόταν το παράρτημα. Ναι, ο Βόλος πάντως, ναι, γιατί εγώ μπαίνω, βλέπω στιγματικές εταιρείες, ναι, δεν το δίνει καμία εταιρεία να κινδυνεύσει. Ναι. Το δίνουν ότι θα είναι μια ομάδα που θα σωθεί εύκολα. Έτσι, αυτό δίνουν οι στοιχηματικές αυτή τη στιγμή. Παρότι είναι νεοφώτιστος. Οι στοιχηματικές, ναι, έχουν να χάσουν πολλά λεφτά από τον Μπέο και τον Βόλο. Λες. Εγώ λέω. Αλλά θα γίνουν μαγικά κόλπα, έτσι. Θα κάνει λοιπόν κάτι κολπάκι ο πρόεδρος εκεί. Κολπά, προεδράρα. Μπαλά, έφερε και κάτι Αργεντίνους τώρα, δεις, θα του βγουν κανένα δυο, να ξέρεις. Κάτι καραβιές από Αργεντινή. Εγώ σαν τις καραβιές της ΑΕΚ με τους Πορτογάλους. Εγώ αν ήμουν Σαββίδης. Ναι, ναι. Δεν θα έπαιρνα αυτό να το τεχνικό διευθυντή, θα έπαιρνα τον Μπέο. Είμαι σίγουρος, εντάξει, δεν το συζητάω. Λοιπόν. Θα έπαιρνα τον Μπέο μαγιά έτσι. Θα τον είχα στην τούμπα. Και τι, μαγιά έτσι, αυτό. Ναι, από τι παίκτες να πάρουμε, τι να διώξουμε. Ναι. Αυτό που θέλαμε να κάνουμε τον Αναστασιάδη, ο Αναστασιάδης εκεί με τον Ιησού. Θες να το κάνεις με την άλλη βερσιόν. Θα έπαιρνα Μπέο. Ναι. Θα έπαιρνα τεχνικό διευθυντή, αλλά θα τον έλεγα. Εσύ είσαι υφιστάμενος του Μπέου. Α, ο Μπέος θα αποφασίσει. Αυτός θα πει την τελευταία λέξη. Είδες δηλαδή και μια γλάστρα μπροστά από τον Μπέο. Αυτό μου λες τώρα. Θα έκανα και τον Μπέο και δεν θα έπαιρνα μέσα και 15 εκατομμύρια. Θα έκανα τα ημίχρονα και τα τελικά. Θα τα πεις μετά, ναι, γιατί θα πάμε λίγο και στο, ναι, τάλιρο, ναι, του Άρη. Ναι, ναι. Δεν έπεισε στο πρωτοφιλικό. Είχε τρομερές και χτυπητές αδυναμίες. Θα δούμε μετά. Έφυγε ο Σιώπης και διαλύθηκε το σώμα. Έφυγε ο Σιώπης, ναι, τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, δεν είναι ανάγκες πλέον, φίλες και φίλοι, για να έχουμε μάχες μες στο σπίτι. Ανακαλύψτε τη Wind Vision, το νέο τρόπο να βλέπετε τηλεόραση. Μόνο με τη Wind Vision μπορείς να βλέπεις και εσύ και όλοι στο σπίτι το αγαπημένο σου πρόγραμμα, αφού με την εφαρμογή της Wind Vision για smartphone και tablet μπορεί να. Να τα και τα σφινάκια, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε σήμερα με την επέτειο της Εθνικής. Εκεί όπου, Κωνσταντίνε, δεν έχουν εξαντληθεί, φίλες και φίλοι, τα εισιτήρια στο γήπεδο της Ριζούπολης. 3 ευρώ το ένα, 5 εκατομμύρια κόσμος.
και ένα γήπεδο που χωράει 12-13 χιλιάδες δεν το έχουν ακόμα εξαντλήσει τα εισιτήρια. Έτσι. Για να καταλάβει την παιδεία μα λίγο. Δεν μου λες. Άμα γινόταν σε καμιά άλλη χώρα θα έχει 120 χιλιάδες κόσμο μέσα και 120 έξω. Σε κηδείες έχει πάει. Όσες έχω. Τι έχω πάρει. Στα 40 πόσοι πάνε. Λίγοι, πολύ. Στα 3 χρόνια. Μόνο η μαμά, ο μπαμπάς και δεν συμμαζεύεται. Και έχουν μαλώσει μισή για την κληρονομιά. Ναι. Λοιπόν, πάμε. Μπορεί τα παιχνίδια να σαμάτησαν για το καλοκαίρι, αλλά έχουμε παιχνίδια κληρώσεων στο Ridges Casino. Car or cash, κύριοι και κυρίες μου. Να το θυμάστε γιατί μοιράζει χρήμα και αυτοκίνητα κάθε εβδομάδα. Για να καταλάβετε πόσο απλή είναι η διαδικασία, πηγαίνετε καζίνο και με το που μπείτε στην είσοδο σας δίνουν λαχνούς συμμετοχής. Την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή είναι κληρώσεις. Αφού μαζέψετε όσους λαχνούς μαζέψετε, περιμένετε την κλήρωση και αν βλέπετε, αν είσαι ο τυχερός που θα παίξει, θα κληρωθείτε και στο τέλος κερδίζετε μετρητά έως και 5.000 ευρώ ή ένα Renault Twingo. Είναι μια καλή ευκαιρία λοιπόν να αλλάξει το αυτοκίνητο και ο Κώστας Κωνσταντίνης θα κάνει τα μαγικά του πάλι με τις κληρώσεις. Πάμε δεύτερη ωρίτσα, Μετρόπολης ακούτε, ραπ, κουλ και κάζα πάντοτε στα πλήκτρα. Πολλά μηνύματα. Καλημέρα λέει κουμπαρόσκυλα. Ραπ είσαι πρίτανης λέει στην ποδοσφαιρική ανάλυση, αλλά μην βιάζεσαι λέει για τον Φερέρα. Αυτά προσπαθώ να τον συμμαζέψω, γιατί θα γίνεις μπιφτεκάς όπως είπε ο φίλος ο Πέλκας. Κοίταξε. Βιάζεσαι. Έχετε σέντερφορ. Ναι. Τον βασικό. Θες να κάνουμε ανάλυση του Τζούμπα, γιατί θέλω να πάω και στον Άρηγο. Ναι, έλα, πάμε λίγο Τζούμπα και μετά πάμε Άρη. Ο Ακπόπ είναι ο καλύτερο σέντερφορ για ομάδα δεύτερου ρόλου. Τι εννοεί ομάδα δεύτερου ρόλου. Αν πήγαινε σε μια ομάδα, ας πούμε, που θέλει να κυνηγήσει το αποτέλεσμα με αντεπίθεση και με σε ένα στυλ ατρόμητο, ας πούμε. Ναι. Πάει κάνει 30 γκολ. Στην Ελλάδα ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να παίξει κανένα παιχνίδι δεύτερου ρόλου, μόνο ένα ίσως εκτός έδρας λοιπόν, με τον Ολυμπιακό. Τα 10 μέτρα σε 0,9 δευτερόλεπτα. Τουρμπίνα. 1,5 δευτερόλεπτα. Τουρμπίνα. Είναι για να και δύναμη μαζί, όχι μόνο ταχύτητα. Είναι να έχεις χαφ ή εξτρέμ να κλείνει και να του δίνει την μπάλα κάθετα ανάμεσα από τα center back. Και να μπαίνει με την μπάλα στα δίχτυα, ναι. Επειδή είναι και τεχνίτης, μπορεί να τριπλάρει και τον center back. Μπορεί. Ναι. Άμα έχεις μάτσο όμως, τα οποία έχεις κολώσει και πρέπει να φορτώσεις και τα λοιπά, το βλέπω είναι μακριά από το φόρτωμα. Θες τον Μπέρκ. Νομίζω για εκείνα τα μάτς. Νομίζω ότι θα. Λέω εγώ τώρα ένα εκάστοτε Μπέρκ. Θα φανεί η αδυναμία σου στον Μπρίγκοβιτς φέτος. Μάλιστα. Αν έχεις τον Άκουμ. Δηλαδή. Ο Σβιντέρσκι λες ότι δεν μπορεί να καλύψει κάποια κενά. Τα τσαπατσούλικα τα βάλει. Τα τσαπατσούλικα θα τα βάλει, αλλά στον αέρα και αυτός δεν θα τα βάλει. Ναι, στα φορτώματα τον είδα απόν. Δηλαδή, σε κάποια μάτς φέτος, Πανετολικούς, Πανιόνιους, ξέρω, γίναν κάποιες σέντρες. Και εκεί βρέθηκε ο Βαρέλα να κάνει κεφαλιά. Βρέθηκε, ξέρω εγώ, Σακόφ να κάνει τη γονατιά. Βρέθηκε τα χάσουν δηλαδή. Πάτσαν περιοχή και βάλαν γκολ. Τι χάσαν ευκαιρίες ή τι βρήκαν και βγήκαν ό,τι βάλανε γκολ. Αυτό ήταν απόν. Ναι. Που σημαίνει ότι αυτό το timing στο φόρτωμα έχει θέμα. Ή και έχει θέμα έχει με το timing. Και δεν έχει κεφάλι. Δεν έχει το κεφάλι, δεν είναι το δυνατό του. Άρα εσύ πρέπει να βρει, αν έχει αυτό το center for. Ναι, άλλον ένα να έχει κεφάλι και καλό timing. Θα βρει ένα στυλ παιχνιδιού που να ταιριάζει σε αυτόν έτσι. Εντάξει. Δεκτό, γιατί η ανάλυση σου είναι καθαρά ποδοσφαιρική. Ο Λουτσέσκου. Είχε τον Μπρίγκοβιτς, τον έλεγε να πηγαίνει στα πρώτα δοκάρια. Είχε τους φορτωτές. Είχε κεφάλι όμως ο Μπρίγκοβιτς. Ναι, που δεν το έχει αυτός. Σε ξελάσπωσε. Ναι. Αυτός δεν το έχει. Ναι, αλλά και αυτός με ξελάσπωσε αλλιώς. Πώς. Στο δεύτερο γύρο. Ναι. Πώς. Έγινε όλη η ομάδα πιο συμμετοχική γιατί αυτός έβγαινε πολλά μέτρα έξω. Βοηθούσε έτσι ώστε να ανέβουν και οι ακραίοι του. Συνεπώς. Ναι, πατούσα και τα χάφ εξαιτίας του περιοχή. Θα πρέπει να βρει αυτός ο καινούργιος ο προπονητής. Τι ταιριάζει στον καθένα, πώς βολεύει τον καθένα. Αυτό θέλει χρόνο όμως. Εντάξει. Εδώ είμαστε 100% μαζί. Μπορεί αλλά δεν μπορώ να τον αξιολογήσω. Καλά, δίμηνο, τρίμηνο, τετράμηνο να τα φτιάξει όλα αυτά. Πολύ πιθανό, όπως ήρθε και ο Λουτσέσκου και μας το είπε κιόλας. Παιδιά, θέλω τρεις μήνες. Θέλω τρεις μήνες. Φώναζε ο Λουτσέσκου. Άρα εσύ θα πρέπει στα μάτς που θα βρίσκει αυτό στα πατήματά του με τους παίκτες να παίρνεις πόντους. Ναι. Που σημαίνει ότι θες διαιτησία στα πρώτα μάτς οπωσδήποτε καλή. Καλά, δεν μπορεί να κερδίσει Πανετολικό και χωρίς διαιτησία. Πανετολικό. Τι πράγμα είσαι. Ναι. Καλημέρα λέει. Πολύ καλό ήταν ο ΠΑΟ χθες λέει. Ακόμα γκολ το ακυρών του Τσούμπα. Δεν θα εσυχάσει με τα goal offside. Φαντάσου να έτρωγε, λέει ο ΠΑΟΚ, 5 γκολ σε φιλικό από την 16η της Ολλανδίας. Χαμόσα γινόταν σήμερα, λέει πάμε ο φίλος. Πάμε στον Άρη. Και πάμε στον Άρη μας, γι' αυτό το διάβασα, γιατί είναι η ασίστ. Λοιπόν, ο Άρης θες τουλάχιστον προβλημάτισε, για να μην πω κάτι παραπάνω. Το over ημίχρονο πόσο πληρώνει. Πλήρωνε αρκετά. Πού? Παντού. Τύπου. Εν τω μεταξύ, το σκηνικό είναι ότι έχει βγει η Φορτούνα Σιτάτ πρώτη απόδοση 5 φράγκα και ο Άρης ένα 60.
Γιατί παίζει ο 16ος της Ολλανδίας με τον 45ο της Ελλάδος. Ναι. Και βγαίνει απόδοση αρχικά 5 φράγκα Φορτούνα Σιτάρ και ένα 60. Πόσο... Το συμμαζεύουν και το κάνουν το σετ μαζί. Το over ημίχρονο πόσο έδινε. Πολύ. Πόσο έλεξε το ημίχρονο. 3-1. Over 3,5. Over 3,5 το ημίχρονο πόσο έδινε. Γιατί, άστα φιλικά τώρα. Τι έγινε τώρα, δηλαδή θα το πα αλλού τώρα σε εγώ, σε καταλαβαίνω. Το over 3,5 ξέρω εγώ, κουμπαράκι μου. Ναι. Πόσο έδινε. Πολύ, έδινε 5-6. Ο Ραούλ Μπράβο είναι φυλακή ακόμα. Όχι, βγήκε αφού πλήρωσε, έσκασε τα 100 χιλιάρικα. Τάσκασε. Τάσκασε. Τι, άμα πληρώνει, βγαίνει, δεν είναι. Δεν τα βγάλει αυτό στα 100 χιλιάρικα. Τι πάλι ο Ραούλ Μπράβο εμφανίστηκε το φάντασμά του αφού δεν έχει εμπλοκέ πλέον. Λοιπόν, εδώ. Πάμε στο λογικό. Τι πράγμα είσαι, ρε παγάσα. Λοιπόν. Άσε ρε κουλιανέ, τα γεράσαμε. Γεράσαμε, ναι, ρε Κωνσταντίνε, ναι, τα ακούσαμε που γεράσαμε. Φτάνει, γεράσαμε. Λες ότι είναι τα μάτια που έχουν. Φυσάει το κερί με τον Βαρδάκι να πούμε. Άσε, γεράσαμε. Τι λέμε, τα ίδια που λέγαμε 25 χρονών. Τι να πει τώρα για μια ομάδα που φάγε 5 γκολ από τη Λαμία τη Ολλανδία. Αν μη τι άλλο, χτυπάει ένα καμπανάκι δυνατά και λέει: παίχτες! Θέλω χαφ, θέλω κόφτες, θέλω. Πες μου εντεκάδα. Θα σου πω τις εντεκάδες τώρα, εντάξει, λοιπόν. Θα σου πω τις εντεκάδες, αλλά θα σου πω. Διάταξη. Και... Λοιπόν. Την έχουνε. Έχουμε εδώ εντεκάδες. Ο Άρης ξεκίνησε με Κουέστα. Μπαλαγιάννη. Τι Μπελογιάννη. Έβαλε και αυτό πιτσιρίκια. Γι' αυτό σου λέω: μην τρελαίνεσαι. Αλλά το θέμα είναι ότι ο Άρης δεν έχει βάθος καθόλου στο ρόσερ. Τι Μπελογιάννη. Δηλαδή, έχει ένα παίχτη και πίσω δεν έχει σχεδόν κανένα. Διάδεσαι τον Μπελογιάννη. Λοιπόν, Τσαγκαλίδης, Βέλεθ. Ρόουζ, Μπάσα, Ντουάρτε, Τζανακάκης, Λάρσον, Μαρτίνες, Ντιγκινί. Έτσι ξεκίνησε ο Άρης. Άντε φύγει από εδώ πέρα, ρε. Τι να σε πω. Να κάνω κριτικά τον Μπελογιάννη και το Λάρσον, Μαρτίνες, Ντιγκινί ξεκίνησε. Τι θες δηλαδή άλλο. Ντουάρτε στα χάφη είχε. Μπάσα, Ντουάρτε, Μπάσα. Ναι. Ο Ντουάρτε είναι αυτό. Αυτή είναι η παίκτη του Άρη. Τι άντε φύγει. Ο Ντουάρτε. Απλά έβαλε και αυτό 2-3-4 πιτσιρίκια. Ο Ντουάρτε. Ο Ντουάρτε έπαιξε θέση του Σιώπη. Ναι. Αν ακούγα καλά για το μάζε, δεν το είδα. Δικαιώνομαι για Ντουάρτε. Τι δικαιώνω, τον έβαλε να παίξει. Αμυντικό χάφ τον έβαλε. Έλα, Ντουάρτε δεν κόβει ούτε με βαλέ. Δεν κόβει, βαλέ. Ναι, δεν κόβει. Τριπλίτσα, Πασούλα. Και στο δεύτερο μήχρονο στη θέση του Μπαλαγιάννη Μπακαλιάννη μπήκε ο Κορχούτ. Στη θέση του Βέλεθ μπήκε ο Σόζα. Στη θέση του Ρος μπήκε ο Δελισίζη. Στη θέση του Μπάσα μπήκε ένα πιτσιρίκι πάλι ο Μπακούτσι. Στη θέση του Ντουάρτε μπήκε ο Κωνσταντινίδη. Στη θέση του Λάρσον πήγε ο Ματίγια. Ο Κωνσταντινίδη. Ναι. Αυτό έχει ο Άρης, ρε αγόρι μου. Τι θα κάνουμε τώρα. Θα του αλλάξουμε. Στη θέση του την κοινή μπήκε ο Ιντέγε. Αυτή είναι. Ο Άρης έχει μικρό ρόστερ. Ο Άρης έχει 4 παίχτες άμεσα. Γιατί δεν είναι μόνο αυτοί που του λείπουν τώρα με το Σιώπη. Είναι ότι και πίσω από κάποιους παίχτες δεν υπάρχει τίποτα. Είναι το κενό. Ποιο Κωνσταντινίδη και Μπελογιάννη. Αυτό έχει όμως. Τι θα κάνουμε τώρα. Τι Μπελογιάννη, ρε. Τι αυτό κομμουνιστή ήταν στο βουνό, ρε. Τι Μπελογιάννη. Ναι, ρε. Ναι. Λοιπόν. Θέλει δουλειά ο Άρης. Εντάξει, είναι ξεκάθαρο. Και θέλει και παίχτες. Το ξαναλέω. Πήρε, αλλά θέλει παίχτες και η απώλεια του Σιώπη. Okay, φιλικό είναι εδώ. Ο Βαραγιάς μου λέει: εντάξει, δεν είναι μόνο η απώλεια του Σιώπη, αλλά χωρίς το Σιώπη έχασε ένα εργαλείο το οποίο δεν το έχεις καν. Δεν έχει να παίξει εκεί τώρα. Δεν έχει κανέναν. Ο Πάκου τουλάχιστον έφερε τον Κάτσε. Να παίξει ο Κάτσε. Δηλαδή, εκεί. Εγώ έχω εξάρει, ας πούμε, τον Κάτσε και τον. Κανέναν. Τι ωραίες ομάδες φτιάχνετε. Πληρώνετε γιατί φτιάξετε. Και τον Ακπό που δεν πηδάει κεφάλι. Τι εφαγόρτησε τον Ακπό. Θα πει στου τώρα θα πάμε και στον Ολυμπιακό. Τι ωραίες ομάδες φτιάχνετε. Και τις χρεώνετε και όλες αυτές τις ομάδες. Καλημέρα, κύριε Σαββίδη, καλημέρα. Ναι. Δηλαδή, βάζει 15 εκατομμύρια από την τσέπη για να φτιάξει αυτή την ομάδα. Ένα χάφερ, ένα ξάρι και τελείωσε. Τι να σε κάνω. Φαίνει ένα κέρβερο. Ο Άρης λοιπόν αμέσως. Μπήκε και στο όπεν, έκανε μανούρα, έδειξε τον Μπουτσινά. Καλά, έκανε. Το δημοτικό του μαγαζί δεν είναι, δεν κατάλαβα. Τον Τέμι τον πήγε σε ορθοφόνο. Πώ του λένε αυτού που φτιάχνουν τα παιδάκια που δεν ξέρω να μιλάνε. Ναι. Πώ του λένε. Ορθοφωνία, δεν κάνω. Τι ορθοφωνία είναι αυτό που δεν μπορεί. Λογοθεραπεία. Πάντως σε κανένα λογοθεραπευτή τον Τέμι ναι, που το μάζεψε στο όπεν και θες να πάει καλά και το όπεν σαν βίδια μας τρελάνεις να πούμε. Ο Άρης τι μετά τα χθεσινά που ναι, δεν ναι, ήταν καλά, ναι, δεν άρεσαν κανένα και έδειξε και γίνια ναι, στο βάθος ναι, του, ναι, στο ρόστερ. Ναι, ναι, ναι. Πακέτο λέει ενδιαφέρεται ναι, να φέρει σας κάτω τους δύο χαφ του Αστέρα Τρίπολης. Ποιο να φέρει. Μουνάβο και Ιγκλέσιας. Ο Μουνάβο και ο Ιγκλέσιας. Ναι, πακέτο. Το Μουνάβο εγώ το θυμάμαι πριν 10 χρόνια που έπαιζε στο Πανθρακικό. Σωστά, καλός παίξε ο Μουνάφο. Ο Μουνάφο είναι 280.000 χιλιόμετρα, Fiat 128. Άντε φυγέτε από εδώ ρε καραγκιόζητες που θέλετε να φέρετε τον Μουνάφο και τον Ικλέσιας 35 χρονών. 34 είναι ο Ικλέσιας. Ωραίο, ο Ικλέσιας είναι γέρος και ο Μουνάφο είναι γέρος. Έχετε χαζέψει εκεί στον Άρη, απένταρι είστε ρε. Ο Μουνάφο γιατί είναι γέρος εσύ. Τι Μουνάφο ρε. Όχι γέρος ο Μουνάφο. Τι Μουνάφο ρε. 31 είναι ο Μουνάφο. Τι 31 χρόνο κάπου έχει παίξει 10 χρόνια στο Πανθρακικό ρε. Εντάξει. Ποιο Μουνάφο ρε. 1,70-63 κιλά. 1,70 παίκτη 63 ναι, κιλά. Σκυλί. Άμα μαλώσει με το Μάτζιο θα το βάλει κάτω το Μάτζιο. Τι 1,70-63 κιλά ρε χάφρε. Το Μουνάφο να πούμε.
Και ο άλλος είναι ο Ιγκλέσιας. Ο Ιγκλέσιας. Πιο ναι. μεγάλος από τον Χούλιο ο Ιγκλέσιας είναι αυτός. Ποιος Ιγκλέσιας, ρε. 40 χρονών. Ο Μουνάφ όντως πράγματι έχει 190 μάτς στην Super League. Έτσι, 6 γκολ, 14 ασίστ. Και καψεφλάζα ο Μουνάφ, ρε. Ναι, ξεφλάτε. Αλλά είναι καθαρό αιμός ο κόφτης, εξαράκι ο Μουνάφ και ο Ιγκλέσιας εκεί στο κέντρο να πάρει δύο να μπαλώσει τρύπες θέλει ο άλλος. Δεν είναι κανένα. Δεν είναι κανένα. Με το Μουνάφο θα την κλείσει την τρύπα. Έτσι, και φίλε, με τον Ιγκλέσια. Ανάλογα με τι λεφτά έχει στο παντελόνι σου κινείσαι. Άμα έχει 10 ευρώ, δεν άπασα μπουζούκια. Ο Ιγκλέσια ναι. ήταν ωραίο χαφ. Πεχτάρα ήταν. Πεχτάρα και σου κάνει και ζημιές και τέτοια. Και γι' αυτό πήγε στην Κίνα, πήρε και εκεί τα χοντρά, τα ναι. πακέτα, τα φράγκα. Έλειωσε ο φίλος. Έλειωσε. Λοιπόν. Και φτάνει, ρε φίλε, έλειωσε. Βάζουμε άνω τελεία. Αυτές είναι οι κινήσεις. Θα δούμε αν θα προχωρήσει ο Άρης. Γιατί και για τον Κέτζογλου τον... σταμάτησε. Είδες. Με τον Μουνάφο, τον Ιγκλέσια, τον Κέτζογλου και τον Κάτσε θα τη βγάλω εγώ τώρα δηλαδή. Θα δούμε. Και τον άλλο με το αυτοάνωσο. Θα δούμε. Να πάω στην αρρωγή να βρω κανένα. Θα δύο. Δούμε. Κανα σαν δύο. Να σε βλέπω εδώ κοντά. Το έρχεται η εκπομπή και να σου λέω παίχτη και να λες αυτό μάλιστα. Ναι. Σαν να την έχω μπροστά την εκπομπή. Να πάω εγώ στην αρρωγή εδώ δίπλα. Όχι, να μην πα. Να σου φέρω κανένα δύο. Όχι, θέλω να μου πει τώρα και να ακούσει και ο φίλο. Τα στοιχεία για τον νικητή της κλήρωσης των 9 και 20, ο οποίος είναι ο Αθανάσιος Διάκος. Θα μπορούσε, έχει όνομα ιστορικό, έτσι, έχουμε εδώ και πολλούς Ανάσιδες. Αθανάσιος και Χαγιόγλου. Άντε πάλι. Τι να σε κάνω, όλα τα γλου σε εμάς. Γλου γλου γλου. Βρωμάει η Μάμπα Ελντή, ρε φίλε, τι είναι αυτό το γλου να πούμε. Αλλά η Μάμπα Ελντή, ναι, μουσακάς. Όλοι αυτοί φέραν το ρουσφέτι από την Τουρκία στην Ελλάδα, να ξέρεις. Τι θα πεις τώρα για αυτόν εδώ πέρα, να το φτιάξουμε ένα προφίλ. Παοξής, μπαμπαντάμ, μπαμπαντάμ, πώς θα λέτε αυτά εδώ στις. Χοντρός. Χοντρός και Χαγιόγλου. Έχει εξωτικό στην Καλλικράτεια. Α, εδώ δίπλα πάμε για μπανάκι τώρα την Κυριακή που δεν ψηφίζουμε εμείς. Μπορεί να παοξιδήλα να πούμε όλο το σόι του. Έχει εξοχικό. Άμα βρει το εξοχικό στην Καλλικράτεια, θα σε κάνω τραπέζα μέσα μετά. Καπά, πάμε να φάμε. Τι να φάμε. Εξοχικό στην Καλλικράτεια. Πιλάφι τρώω. Θα σε κεράσω, πιλαφάκι στο φούρνο. Πιλαφάκι στο φούρνο θα σε κεράσω. Ναι. Λοιπόν, εξοχικό στην Καλλικράτεια, βρώμο παοξή, χοντρό. Νισάν Σάνι. Δεκαετία 90. Το κληρονόμησε η Αλμέρα από τον παππού. Νιζίτα Αλφα. Νι ζήτα βήτα, νι βήτα ρο. Νι ζήτα όμικρο. Ναι. Όχι βήτα, πολύ πας πίσω. Πολύ πίσω πήγε. Νι ζήτα. Εντάξει, οκ. Λοιπόν, και Χαγιόγλου Θανάση έχεις 30 λεπτά μέχρι παραπέντε ακριβώς. Σε βγάζουμε για να σε ακούσουμε γιατί θα μας ζαλίζει ο Ζαΐρης. Ασχολείται με ηλεκτρονικά, φτιάχνει μάστορας, τηλεοράσεις, αυτό τέτοιος τύπος. Α, ηλεκτρολογικά πράγματα. Σε υπόγειο δουλεύει. Ναι. Η μάντα δεν αλλάζει στο Nissan ποτέ. Ποτέ! Και δεν έχει μάτι στο Ισάν. Δεν έχει μάτι. Σωστά. Ναι. Σωστά. Ναι. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τα πρωτοσέλιδα. Γιατί χθες εκτός από τα φιλικά του ΠΑΟΚ είχαμε και φιλικό του Ολυμπιακού, το οποίο έκατσα και το είδα και αυτό. Τι έκανε αυτός? 1-1 με την Λέχια Γκντάνσκ. Ο Ολυμπιακός έχει φέρει 3 χ με τους Πολωνούς που παίζει. Έχει φέρει 3 σοπαλίες. Η Λέχια Γκντάνσκ είναι κυπελούχος Πολωνίας. Και αυτός που ξεχώρισα, για να μην νομίζετε ότι εγώ θα τα λέω όπως θέλω, ήταν ο Σεμέδο χθες. Α, άρα πιέστηκε. Ο στόπερ. Άρα πιέστηκε για να μου. Τι πιέστηκε. Πιέστηκε πολύ και του κάναν πολλές φάσεις. Πάρα πολλές φάσεις. Πες μου τα χαφ του. Τώρα θα τα δούμε όλα. Τα χαφ του πια. Ο Γκιγέρμε ήταν στο ένα χαφ και ο άλλος δεν ήταν ο Καμαρά. Είχε αλλαγές έκαναν και αυτοί. Τώρα μου διαφεύγει αν ξεκίνησαν μαζί. Φορτούνης έπαιξε. Ο Φορτούνης έπαιξε, έχασε και ευκαιρία στο τέλος. Είχε Ποντένσε Βαλμπουενά. Αυτοί δεν γυρίζουν να μαρκάρουνε. Μασικούρες δηλαδή. Ναι, τους έβαλε κανονικά. Ο Γκερέρο έβαλε τον γκολ. Άρα τα εξτρέμ δεν μαρκάρουνε. Τα στόπερ πίσω είναι αργά. Με Βούκοβιτς ήτανε. Βούκοβιτς. Ο Βούκοβιτς. Ναι, αυτή είναι η στόπερ του. Ο Βούκοβιτς, άμα τον πας εδώ στα μπουζούκια και χορεύεις εμπέικο, θα πατήσεις τα λουλούδια και θα πες κάτω. Τρολόσε, ρε. Θα πατήσεις τα λουλούδια. Έχω δει εγώ να φεύγω κάτι χοντρή στα μπουζούκια. Λοιπόν, από αυτού που έχει. Άμα πηγαίναμε τη σιγά σε κάνα μπουζούκι, μα πήγαινε ο Τερεπέουλου. Τερεπέουλου, γεια σου, ρε Τερεπέουλου. Είχαμε κάνα χοντρό στην παρέα και το έπεσε εγκόμενο. Ναι, ναι. Του πήγαινε όλο λουλούδια και τα πατούσε και έπεφτε. Κάτω, σαβούρδε. Κάνα δύο αριστείδε που είχαμε εκεί. Λοιπόν, ναι. Εγκέφαλο. Ο Βαλμπουενά ήταν πολύ καλό μεσοπιθετικά. Ναι, πίσω. Ο Σεμέδο ήταν καλό ανασταλτικά. Ναι. Αλλά ο Ολυμπιακό έβαγε τουλάχιστον 10 φάσει. Για να φάει γκολ. Τουλάχιστον 10 φάσει. Φόρ είχαν τον Κεραίρο, αυτό έβαλε και τον γκολ στο τέλο. Ο Κεραίρο είναι αυτό που γυρνάει γύρω-γύρω από την περιοχή. Έχουμε νικητή, ρε Μπαγάσα. Ναι. Δηλαδή πιο γρήγορα ρεκόρ όλων των εποχών. 1,5 λεπτό. Είμαστε πάνω ή πίσω από εδώ. Πίσω είμαστε και έχουμε τον Ζαΐρη να μας λέει ντάλα. Αυτό πουλάει τρέλα ο Ζαΐρης. Λέει ότι θα κερδίσετε, θα κάνετε, θα ράνετε. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον φίλο μας, τον Αθανάσιο και Χαγιόγλου. Θανάση, καλημέρα. Καλημέρα. Νάτος. Καλό το παιδί, μπα. Είσαι πολύ έξω. Μόνο από τη φωνή τον έπιασα. Θανάση, μα άκουε, παιχταρά μου. Ναι, σας ακούω κάθε μέρα. Μας ακούς κάθε μέρα και ακούς αυτό τον Μπαγάσα εδώ να φτιάχνει προφίλ. Πέτυχε τίποτα? Πέτυχε. Μη μου πεις το εξωτερικό στην Καλλικράτεια. Όχι. Μη μου πεις αυτό. Τι πέτυχε? Το Μιζάν. Παοξιδηλίκη, χοντρός. Άλλο.
Πάξω τη δουλειά. Έπιασε. Έπιασε κάποια. Άμα τη δουλειά δεν την έπιασε. Εντάξει, μάγειρα είναι. Μάγειρα. Τρως καλά γι' αυτό. Του ζηλεύω τους μάγειρες. Ξέρεις γιατί. Ναι. Γιατί παράγουν πράγματα. Εγώ δεν μπορώ να τηγανίσω ούτε αυγό και του ζηλεύω του κερατάδε. Και ξέρει ότι οι μάγειρε μαγειρεύουν καλύτερα από τι γυναίκε. 100%. Οι καλύτερε σεφ είναι μάγειρε. Μαγειρεύουν καλύτερα από τι γυναίκε, αλλά δεν μαγειρεύουν σπίτι. Ποτέ. Έτσι. Ναι. Έχω το άλλο μου του κουμπαράκι σε λεπτοκαριά. Ναι. Είναι σεφ. Μην τον πει να μαγειρέψει σπίτι, θα σε φέρει το τηγάνι στο κεφάλι. Γιατί εμένα με λες. Μην τον πει. Τι να σου πω. Εγώ εκτό δουλειά μιλάω, νομίζει. Μην λες τέτοια. Τι σωστό ρε, άμα ακούσει εκεί, του μαζεύει στον Άι Θηράπη και κάνει συνέδευση τύπου, δίνει πλάκα με κάνει. Πάει στα καφενεία και έρχονται όλοι από πάνω και είναι χαμό. Τι δεν μιλάει, δεν βάζει γλώσσα με εσά. Δεν τον έχω δει από κοντά. Δεν άστο, τον άστο. Τον κόκκινο έχω πετύχει δύο φορέ. Πού σε κάνει αντίθετα. Σε χώρο εκδηλώσεων που δουλεύω. Α, σε χώρο εκδηλώσεων έτρωγε δηλαδή. έτρωγε. Σε μασαμπούκα τον πέτυχε. Όχι, κάτι ζάζει. Ήταν catering και πήγαινε ο κόκκινο και έτρωγε τζάμπα. Είναι σίγουρο. Αυτό το πέτυχε! Το χώρο εκδηλώσεω ήταν σε βαφτίσει. Τώρα ήταν καλεσμένο, δεν ήταν, δεν ξέρω. Σε βαφτίσει. Καλά, τώρα κάλεσε, αποκλείω να πήγε ο Γρηγόρη. Σε παρακαλώ. Λοιπόν, Θανάση μου, είσαι σε χώρο εργασία τώρα ή χαλαρώνει σπίτι. Πρωί είναι, τι να μαγειρεύει. Όχι, όχι, δουλεύω. Δουλεύει, ρε, ετοιμάζω ξενοδοχεία μα δουλεύει. Παιδικό σταθμό. Α, παιδικό σταθμό, ετοιμάζουμε πρωινά, ξενοδοχεία, νωρί γεύμα. Κάτσε, οι παιδικοί σταθμοί κλείσανε. Κάποιοι δεν κλείσανε. 31 Ιουλίου. 31 Ιουλίου. Α, δώσω καραμελίζα το φίλο μας. Α, ναι, πάει. Καλημέρα Γιώργο. Καλημέρα φιλαράκι. Καλά λέει, καλά λέει. Λοιπόν, οικογένεια έχεις, Θανάση? Έχω, ναι, είμαι παντρεμένος και έχω ένα αγοράκι 5 μηνών. Άντε ρε φίλε, έλα, θα πάει να πάρεις πάμπερς, θα πάει να πάρεις μωρομάντιλα, ναι. Θα πάει να πάρεις ό,τι γουστάρεις, εάν κερδίσεις όμως, γιατί εμείς δεν πουλάμε τον παπά τον επόμενο. Καναπέ, ναι, να ναι. Ναι. Τι να πάρει? Καναπέ. Καναπέ, για να κοιμάσαι. Μπα ήσυχος είναι, ήσυχος. Ήσυχος είναι, αλλά λίγο αργότερα θα έχεις λίγο. Εντάξει, οκ. Okay. Να ευχαριστηθείς κάθε δευτερόλεπτο μαζί του, φιλαράκι, άκουσε λέω. Είναι ωραία πολύ, φάση. Να σε καλά, φίλε. Να σε καλά, πάντα τέτοια. Ωραίος ο μαγειρέας. Υπέροχος και γρήγορος. Ταχύς. Σε μισό λεπτό πήρε τηλέφωνο. Πήγε στα catering, τα μισά τα φαγεί ο κόκκινος λέει. Άντε, παρελθεί. Πώ γίνεται αυτό, ρε παγάσα, σου δίνω τροφή για να φτιάχνει εκπομπέ τώρα. Τώρα τι επόμενε εκπομπέ θα λε, άσε μα ρε κόκκινε που πα στα catering και τρως. Θα τα λε αυτά ξέρεις, τώρα. Ναι. Ξέρεις ο κόκκινος όταν βγαίνει έξω να φάει. Πάντα, αν δεν κάνει άλλο στο τραπέζι, είναι ρεφενέ. Ναι. Μια μέρα ήταν να πληρώσουμε ρεφενέ. Για πες. Και λέει ο κόκκινος, δεν το βάζουμε, λέει. Να πούμε τον Παύλο να το κάνουμε, λέει, πούμε καμιά κουβέντα. Το οργανώσει ο Παύλος. Ναι, πάλι στην πλάτη του Ανδρώνη να θα φάσει τσάπα. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, ζε. Μπορεί να έχει δυσκολίες το παιδί και το διάστημα. Τι να κάνουμε τώρα, τι δυσκολίες, θα... ναι. Λίρα 100 πρίκα φάγωτη. Έχει και πρίκα φάγωτη. Λοιπόν, έχουμε σταματήσει τις εφημερίδες στη μέση, αλλά θα πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό. Θα επιστρέψουμε με τα πρωτοσέλιδα λίγο να τα δούμε. Θέλω, γιατί έχουν ενδιαφέρον. Έχουν ενδιαφέρον κάποια από αυτά. Αλλά πρότισα να σας ενημερώσω για το Chromecast. Το οποίο είναι μια πολύ απλή λειτουργία στο smartphone και το tablet σου για να μπορείς εύκολα και γρήγορα να μεταδώσεις, να μοιραστείς με άλλες συσκευές ό,τι θες. Με το Chromecast στην Wind Vision όλα παίζουν στη μεγάλη οθόνη της τηλεόρασής σου με ένα απλό πάτημα κουμπιού, εκπληκτικά slideshow. Ακούστε μουσική από το Spotify και το TuneIn, αναζητήστε βίντεο στο YouTube, στο κινητό σας και δείτε μαγικά απευθείας τα πάντα όλα στην τηλεόρασή σας. Αυτή είναι η τηλεόρασή σας και λέγεται Wind Vision. Ο άλλος... Αυτός είναι ο Βαραγιάννης, πέδαρος. Ο άλλος έκανε αβάντα τη Λατινοπούλου, ναι. Και πέθανε ο παππούς της ξαφνικά. Πέθανε της Αφροδιτούλας. Γουρλής ο κόκκινος. Της Αφροδιτούλας. Ναι. Αφροδιτούλα την γνωρίζουμε χρόνια, είναι πολύ δυνατή παρουσία. Ράπτη δεν μπορεί να γίνει. Είναι δυνατή παρουσία Αφροδιτούλα. Λοιπόν. Κωνσταντίνος Βαραγιάννης και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Λοιπόν, θα φύγουμε λίγο από τα μεταγραφικά, να πάμε λίγο στα μουσικά νέα, γιατί και εκεί έχει πολύ ψωμί. Την 5η 22 Αυγούστου έρχονται στα Βέντο, στο Alfredo's Garden Summer Festival. Είναι ο υπαίθριος ο χώρος δίπλα από το εστιατόριο του Ritz Casino. Φοβερό γκρουπ στα Βέντο, παιδιά. Θα γουστάρετε. Είναι εκείνο του τυπά που ήταν στο Voice του Κουινέλη. Έχουν απίστευτα τραγούδια, είναι σούπερ ξεσηκωτικά. Θα κάνετε τρελό κέφι. Το στήριο έχει 15 ευρώ πουλάκια στην προπόληση. Και με αυτή την τιμή περιλαμβάνεται και open bar, δηλαδή θα πιείτε όσο αλκοόλ θέλετε. Εγώ θα έλεγα να μην έχετε στο μυαλό σας την οδήγηση όμως μετά. Να πάρετε τα λεωφορεάκια κούτρα δωρεάν από το καζίνο. Φεύγουν από το Βασιλικό Θέατρο 9.30, 10 και 10.30 με επιστροφή. Η είσοδος είναι για όλες τις ηλικίες, οπότε όσοι θέλουν μπορούν να πάρουν και τα παιδάκια τους. 5η 22 του Αυγούστου. Λοιπόν, πήγαμε τελευταίο ημίωρο. Ο Ολυμπιακός ήταν με Γκυγέρμε με Μπούχα στα χαφ στην αρχή. Έχω εδώ τον φίλο μου τον Γαύρο, τον Δήμο που τρελαίνεται. Μπούχα, και στα... Μπουχαλάκης. Αργός. Αυτόν έχουν και αργός. Τι να κάνουμε. Αργός, τι να πω εγώ τώρα. Λοιπόν, εξτρέμ ήταν. Στα εξτρέμ είχε τον Μπρούνο και τον Ποντένσε. Αυτοί που δεν σκοράρουν. Ναι, δεν σκοράρουν αυτοί. Άγκολοι, εντελώς.
Ντουρμισάη. Και μετά στο δεύτερο είχε τον Γκερέρο που έβαλε και τον κολ. Ο Ντουρμισάη. Ο Ντούρμι. Ντουρμισάη. Εγώ αυτόν τον πιστεύω, στο έχω πει ότι τον πιστεύω Ντουρμισάη. Ντουρμισάη. Τον πιστεύω, ναι. Ρευματικά. Ρευματικά. Για λόγω επιθέτου δεν σου κάνει καλά ο Ντουρμισάη. Ντουρμισάη. Ναι. Ντουρμισάη, τι να κάνουμε. Με Ντουρμισάη θα πάει στο Champions League, ρε. Εντάξει, δεν θα πας με τον Ντουρμισάη. Πρέπει να πάρει και ένα σέντερφο. Θα πάρει ο Ολυμπιακός. Για πάρει υπόπτε και διαιτητέ. Ευρώπη δεν μπορεί να του πάρει. Για παίξει σέντερφο. Ούτε στην Ελλάδα πλέον μπορεί να του πάρει. Γι' αυτό και έχουμε αυτά. Λοιπόν, γρήγορα. Είναι και ο Ολυμπιακός. Ναι, γρήγορα να δούμε λίγο τα πρωτοσέλιδα, να τα σχολιάσουμε και πάμε με τα γραμμέ. Τι καλάδε που φέρει ο Κόκαλη, θα πούμε. Καλά, δεν το συζητάμε. Άσο τώρα. Άσο τώρα. Εποχέ Κόκαλη. Λέγαμε για Στόπερ, Μέλμπεκ, Μανολά τώρα στο Περάρε. Για Τζοβάνι, για Ριβάλτο. Για Σπαρ Ζέντεμπεργκ, παιχταράδες τώρα, ό,τι και να λέμε. Ζε Ελίας, άσου, ακόμα και ο Καπιάς, ο Μιλιβόγεβης, τελευταίοι που ήταν. Παίξεις, ρε. Ναι, ναι, εντάξει. Σαχλαμάρες, θα πούμε, και τους εξτρέμ που δεν σκοράρουν ποτέ. Ναι, λοιπόν, εγκέφαλος και. Είναι αυτό το πράγμα η Ελλάδα, ρε. Εντάξει, άλλος έφερε παίκτη με αυτοάνωσο νόσημα να κάτσε, αφού δεν τον είδες ακόμα, ρε αγόρι μου. Θέλω να το δεις λίγο τον Αγούστο. Είναι ένα περίεργο. Τον κάτσε, γυρίσαν πίσω. Τον κάτσε. Εγκέφαλος Βουαλμπουενάλε έδειξε την κλάση του. 1-1 με τη Λέχια Γκδάνσκ. Καλά, μα φέρεις ένα-ένα με την Πλιζέν εντός, έχεις πρόβλημα όμως, έτσι. Γιατί η Πλιζέν δεν είναι Λέχια Γκδάνσκ, έτσι, πολωνική ομάδα. Προχωράμε, πάμε λίγο να δούμε. Αυτό το βλέπω τον Μπρουτόταυρο. Άλλη κλάση σε μέδο η φωτογραφία εδώ, η Sport Day και ο Βαλμπουενά. 15 χρόνια μετά, θυμηθείτε το Έλληνες, το θυμόμαστε και εμείς σήμερα, είπαμε, για τον άθλο, το έπος εκείνο του 2004. Θυμηθείτε τι καταφέρατε Έλληνες μετά από 15 χρόνια. Ίσως μας ξυπνήσει ρε Κωνσταντίνε αυτό και αλλάξουμε λίγο θυμηθείτε σκεπτικό. Θυμηθείτε Έλληνες το 1821, τι πολεμιστές ήσασταν. Ναι, και τι είμαστε τώρα. Θυμηθείτε Έλληνες το κύπελλο του Άρη το 70. Τι να κάνουμε, αυτό πήρε, δηλαδή θυμηθείτε, με το να το ξεχάσουμε και αυτό. Θυμηθείτε Έλληνες, θα πούμε. Ναι. Το έπος του 2004. Ναι. Θυμηθείτε Έλληνες και μην κάνετε τίποτα. Καθίστε μια πολυθρόνα σταυροπόδι και θυμάστε. Φίλε, να σου πω κάτι όμως. Αρχίστε να θυμάστε μόνο. Κι όμως, ναι. Παρότι θα μας έρνεις χιλιαδιό, εμείς η Ελλάδα, αυτό το μικρό κρατήδιο με τα 11 εκατομμύρια, έχουμε κάνει πολλά περισσότερα από ό,τι έχουν κάνει χώρες που είναι δεκαπλάσιες από εμάς. Και, και πες το αντίθετο. Έχετε κλέψει πολύ περισσότερα από όσα μπορούσατε. Και πες το με τόσα λίγα άτομα. Ναι. Έχετε κατακλέψει. Euro η Αγγλία δεν έχει πάρει που είναι ποδοσφαιρό μάνα, ρε φίλε. Έχει πάρει Euro η Αγγλία και δεν το ξέρω. Οκ, okay, καλά κάνεις και μας ταχώνεις για να μπάσκετ ξυπνήσουμε. Εγώ μαζί σου. Αλλά έχουμε πετύχει και πράγματα. Μην τα μηδενίζουμε. Και στο μπάσκετ έχουμε πετύχει και σε όλα τα αθλήματα έχουμε πετύχει. Χωρίς υποδομές, χωρίς στήριξη. Χωρίς το κράτος να είναι σοβαρό και να στηρίζει τους αθλητές. Θυμηθείτε τα. Άρα έχουμε κάτι. Θυμηθείτε τα σε μια πολυθρόνα καθήμενη. Ναι. Βάλτε τα κεριά απάνω. Ναι. Ο άλλος πήρε το κύπελο του Άριο Ψηφίδη, το πήγε σε ένα γανωματί να το γανώσει. Αφού δεν είχε λεφτά σε πολύ ωραία. Τι να κάνει. Σκουριάσει το κύπελο, να πούμε. Εντάξει, πρέπει να έχει και οικονομικό έλα, υπόβαθρο. Αφήστε το παρελθόν ήσυχο, ρε. Κοιτάξτε, να φτιάξουμε καμιά χώρα ήσυχη. Βάσιμο. Ωραία, να πούμε, προοδευτική. Καλά, μην νομίζω ότι όλες οι άλλες χώρες είναι ωραίες και προοδευτικές. Για πάνε και στη Γερμανία. Πήγε στη Γερμανία, μου είχε πει στην κολονία. Έχει δει τι προβλήματα έχουν αυτοί εκεί με του Τούρκου, του Λιβανέζου, του παλιού Ναζί. Μεγάλα προβλήματα. Χίλια δύο προβλήματα. Ένα κράτο φοβερό. Εντάξει, το κράτο λειτουργεί καλά. Ναι, αλλά προβλήματα κι άλλα έχουν. Καταπληκτική. Ναι. Δρόμοι φοβεροί. Και εμεί έχουμε καλού δρόμου. Τι έχεις? Δεν έχουμε καλό δίκιο. Δεν θα σε πάω εγώ τώρα να αλλάξει από τις αίρες. Στην Εγνατία, εκεί κοντά στο Πανιώτη, το ιατρείο. Άμα τρέξει με 50, έχουν φύγει τα πιστόνια από κάτω. Πού είναι το Πανιώτη? Θα σε πάω στο περιφερειακό. Δεν μιλάω εδώ τώρα για, μιλάω για το εθνικό δίκιο. Είναι καλό δίκιο. Ναι, εγώ θα σε πάω στην Ιταλία σε κάτι δρόμο να τα δει. Με 170 να τρέξει. 170 δεν πρέπει να τρέξει. Να κάνει σαν του Ντιούξ. Ωραίο αυτό. Αυτό το έκανα παλιά εγώ. Έπαιρνα τα μάξι, πήγε να κάνει του Ντιούξ. Άντε φύγετε από εδώ πέρα, κλεφτόπουλα να πούμε. Μπάσιμο για Θανάση. Τι Θανάση? Το Αντετοκούμπο, Ολυμπιακό, σε να κάνει κόλπο γκρόσο να φάει. Το κακό Αντετοκούμπο. Του Παναθηναϊκού. Αυτό εδώ που το φέρανε. Γιατί χάνει. Επειδή αδερφό του μπάσκετ. Εντάξει, είναι και αυτό, αθληταρά είναι. Άντε, εντάξει, φύγει από εδώ πέρα το παλτό να πούμε. Άρχοντα ο Σεμέδο. Τώρα μεταξύ των κουτσών των στραβών θα βασιλέψει ο Σεμέδο τώρα. Εντάξει, ο Λιμιό ήταν καλό. Δεν είναι αυτό ότι ο Σεμέδο ήταν. Με Βούκοβιτ και με Σισέ έχει. Ο Σεμέδο δεν θα ξεχωρίσει. Με αυτό λέμε. Βούκοβιτ Σισέ. Σφραγίδα Βολμπουενά λέει το φω. Και με τον γκολ του Γκερέρο εδώ τον αποθεώνουνε. Ο Βαλμπουενά τι έκανε δηλαδή, έκανε τρίπλες. Έκανε τρίπλες. Έκανε ένας μέναν, φόρτωσε. Φόρτωσε. Κάτι έκανε, καλό, έκανε, σημαντικό, έκανε. Βέβαια. Γκολ και αυτός δεν βλέπω πολλά να βάζει, αλλά anyway. Ζεφάν, Αλέν και Λαράμπι. Τι παίζει με αυτούς τους τρεις παίχτες. Τι είναι αυτή, τι θέση.
επιθετική για τον Ολυμπιακό. Ζεφάνα λένε και Ελαράμπι. Έχει κολοκαίλε να πάρει σεντερφόρ. Δεν έχει. Δεν έχει. 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 Άρχοντα ο Σεμέδο, δαίμονα ο Βαλμπουενά. Αυτά το ξαναλέμε. Εκεί στέκονται. Στέκονται εκεί, αλλά τα έκανα με τη Λέχια Γκντάνσκ. Σαν την έκανα με, δεν μ' αρέσει, ναι, με τον Πανετολικό. Οι εφημερίδε που είναι φιλικά προσκύμενε στη σωματεία, ναι, ναι, να λένε μόνο το καλό, θα πει και το κακό. Τι δεν σ' άρεσε. Τι δεν μ' άρεσε, ότι του έκαναν 10 τελικέ για γκολ τη Λέχια Γκντάνσκ. Αυτό αματόγραφε, ναι, θα έχει περισσότερου αναγνώστε. Ναι, έχει δίκιο εδώ. Βλέποντας το μάτς, είδα ότι η Λέχια Γκντάνσκ έκανε 10 φάσεις στο Ολυμπιακό. Αυτό, ο οποίος είχε αργές επιστροφές. Ναι. Να απομονώνουμε το κακό και να προωθούμε το καλό, ξέρεις ότι. Είναι πρόβλημα. Θα το βρεις μπροστά. Θα τα βάλεις και τα δύο. Ναι, έτσι, έτσι, έτσι. Ωραίο. Συν και τα πλήν. Έτσι, βεβαίως. Όπως σχολιάσαμε και τα του ΠΑΟΚ. Ναι, είπαμε και τα συν και, ναι, τα πλήν, έτσι, βέβαια. Λοιπόν, τα είπανε, λέει ο Καρντός, ο Ιάκ προσπαθεί να φέρει τον Ζέλσον αυτό, να το Πορτογάλο το φορ. 27χρονο, τον οποίο τον αφήνουν μάλλον ελεύθερο. Ο Παπιοκυνηγό λέει. Ποιο είναι ο 4 χάφ, λέει. Εσεί λέει τι έχετε. Έχει το Γαλανόπουλο και τον Σιμόνι. Ο Παπιοκυνηγό, άμα βγει, θα του δώσω και 25 βαθμού αβάτζο φέτο. Γιατί τον βλέπω να πάει χειρότερα από πέρσι. Τον περάσει ο Άρης. Θα το παλέψει. Παλέψει. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε και γραμμέ λίγο, να τα πούμε τον κόσμο. Έχουμε ένα τεταρτάκι, σκάρτο 90-90-90. Να πούμε καλημέρε, να σα ακούσουμε. Τι είδατε και τι δεν είδατε από τα χθεσινά φιλικά του ΠΑΟΚ, του Άρη και όχι μόνο. Έλα φίλε, καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το να. Εσύ Γουλιανέ, από την Κατερίνη έφτασα. Πού είσαι. Θα φτάσω Λάρισα. Θα φτάσω Λάρισα. Στα τούνελ, έλα, έλα. Άμα είχες φτάσει Λάρισα θα είσαι στα τούνελ τώρα. Η διαχείριση χρόνου είναι άδειο. Στα τούνελ πέρα, μπαίνω στα τούνελ πάλι. Α, στα τούνελ μπαίνεις πάλι. Εντάξει. Μια σιωρίνο με καμένη φλάτζα. Ξεφώνησε, ξεφώνησε μαζί σου. Με ξεφώνησε. Αυτό που λέω δίπλα μιλάει, μιλάει, μιλάει. Η έξω λέει δεν μιλάει. Όλα τώρα τα πει. Άκου να σου πω, εγώ είμαι άθλιος, είμαι για τα σκυλιά στη διαχείριση χρόνου. Έχω τον Κωστή ο οποίος είναι οπλοπολιβόλο, είμαστε κακοί. Τούλ, περίμενα να πω εγώ ότι προλαβαίνω. Ρίχτα. Λοιπόν, χαιρετίσματα στην Άρτη, στα φιλαράκια που δουλεύουνε και τώρα θα με ακούν και θα με κράζουνε, γιατί έχω άδεια και κατεβαίνω Αθήνα. Άδεια. Ναι. Άδεια. Σ' ακούμε, ναι, 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 ναι. Λοιπόν, με τζαλακάκι. Ναι. Για αυτούς τις τυρικάδες δεν πας πουθενά, πρόεδρε, ξύπνα! Όπα, να τα μας! Είμαστε πολύ κάτω από να τα μας, τζανακάκηδες! Μηδέν και ένα χρόνο να παίξει. Τζανακάκης, να είχαμε να λέγαμε, βάλω το γιο μου που είναι 3,5 χρονών, θα το κάνει 3 τρίπλες θα το κάνει. Οχ, 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 να τα μας το ο πρωταλητής Ιουνίου. Ναι. Δύο χαφ, πάσα, ναι, κάνει για να πηγαίνει σε καμιά οικοδομή να ξύνει εκεί τα ασβέστες. Άρα λες, θέλω back, θέλω half. Θέλω δύο χαφ κιόλας θες. Θες δύο χαφ. Θετατζίδη, τι το πήρε να μας πει ότι έκανε μεταγραφή, ότι έκανε. Το Θετατζίδη. Αυτός θέλει ψυχολόγο. Ο Καρυπίδης θα του στείλω σε αδερφή μου. Θετατζίδη, είναι, λες και το βγάλε φωτογραφία, λες και κάποιος είναι. Ο Καρυπίδης είπε όμως θες 8 γκολ και 10 ασίστ θα κάνει, λέει ο παιχταράς. Καλά, εντάξει, εντάξει, καλά. Έτσι είπε. Δεν μπορεί αυτός όπως λέει Αραπτόπουλος, είτε πετυχηλοφορείο, τίποτα. Τιματόρτιο. Ναι. Δεν μπορούν τα παιδιά, δεν μπορούν. Και δεν μα νοιάζει φιλικό σε φιλικό, όχι πεντάρα. Τι πεντάρα ήταν αυτή, εγώ τρελάθηκα. Ναι, γιατί έχει να κάνει και με τον αντίπαλο τώρα. Ποια φορτούνα σητά, δηλαδή. Ποια φορτούνα τώρα, ναι, άμα ναι, τρώμε πέντε από την φορτούνα. Ναι, εμείς ναι. Θα πάμε άλλα 3-4. Φίλε, να σου πω κάτι, από όλα τα αρνητικά βγαίνει και κάτι καλό. Η πεντάρα ήταν καλό μαθηματάκι για να δεις που βρίσκεσαι. Να δεις που βρίσκεσαι. Να κάνεις μεταγραφές, δε φίλε. Και ο Παντελίδης με την εντεκάδα που έβαλε, σου λέει πρώτα ξυπνά γιατί δεν έχω παίχτε. Ναι. Θα τρώμε, θα τρώμε καρπαζιές. Άντε, παίρνα τα τούνελ, χάρηκα, ήσουν ωραίος. Είχες χτυπητές ατάκες. Πες τον Ραπτόπουλο να σταματήσει αυτό με το αυτοάνωσο. Μπορεί να μην νιώθουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν αυτοάνωσο καλά όταν το παραλάβεις και έχει δίκιο. Δεν παίζουν μπάλα αυτοί που γράφουν. Δεν έχει σημασία όμως. Έχουν ένα πρόβλημα και τους το επιθυμεί συνέχεια. Άστο. Πες ο προβληματικός. Πες ο κάτι. Άστο. Μην το λες. Έχει δίκιο. Γιατί υπάρχουν κάποιοι μας ακούνε και τώρα σου λέει τι μας το. Και εμείς πέρασαμε ασθένειες. Τι παραπεί ναι, δηλαδή. Ναι, αλλά αυτή δεν την. Παίξα μπάλα, παίξαμε μπάλα. Δεν την διαγράφεις. Αυτή την έχει συνέχεια. Μια ζωή την κουβαλάς αυτή την αρρώστια. Το ξέρεις. Άστο. Ρε, μπάλα, σε πάω κουσούρι, τι είναι δυνατόν. Ναι. Καλημέρα, έλα φίλε. Φίλε. Έλα, καλημέρα, Νικό. Έλα ρε αμπόλα. Έλα ρε ψυχούλα. Τι έγινε, έχουμε ζεστανόμαστε. Μπα, εδώ καλά είμαστε. Έξω θα βγούμε, θα ζεσταθούμε. Έξω τον θα βγούμε. Ναι. Τι λέει, για πες δύο tips για τον ΠΑΟΚ. Βάρη τον βλέπω. Ναι, σήμερα είσαι. Τι να πω τώρα, χθες καινούργια ήταν όλοι. Δεν είναι συνδεδεμένοι καθόλου. Τι μπρίζε είναι αυτό. Από συνδεδεμένοι. Να τι βάλουμε, να τι φορτίσουμε λίγο τώρα. Να συνδέσουμε λίγο τώρα με το καλώδιο. Από αριστερά τώρα αυτό ο Ροντρίγκο. Σ' άρεσε. Δεν σ' άρεσε.
Μ' άρεσε. Ας άρεσε. Πολύ, αλλά ακόμα πιστεύω ότι μόνο για προπονητή είναι αυτά τα παιχνίδια. Δεν α, είπε στη μεγαλύτερη ατάκα. Τα φιλικά είναι μόνο για τον προπονητή. Αυτός ξέρει. Είπε, ναι. Εμείς μόνο. Βλέπουμε, σχολιάζουμε, κρίνουμε, αλλά... Κοίταξε, ναι. παλιά έτρεχα όταν πήγα να πάω συνέχεια. Ναι, ναι. Έτρεχα Κατερίνες και εγώ, Λάρισες, Τσάντες. Παντού τα φιλικά. Αλλά εντάξει, το φιλικό ήταν ο προπονητής, τώρα είναι και καινούργιος αυτός. Ναι. Και αυτός είναι λίγο στα χαμένα τώρα, βέβαια. Ναι. Θέλει δουλίτσα ακόμα, κάτσε, θέλει... Άντε να δούμε, μεταγραφές εγώ θέλω. Αν καταφέρει και τη στρώσει, τώρα κοίταξε, κακή στα χαφ. Πρέπει να βγει τώρα να δει δύο σταθερούς για τους ομίλους, για να τους, ναι. για να τους φορτώσει, επειδή είναι πολύ, να τους κάνει διάφορα συστήματα, να τους βάλει να πιάνουν, ναι. να μαρκάρουν, να ρίχνουν μπάλες. Να τα βρει ο προπονητής, φύγε, φύγε. Αυτά εννοείται, εννοείται. Φύγε, 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 Φώτη, να πάρουμε. Καλά ήμασταν, καλά. Καλά ήμασταν, έτσι, έτσι. Να σε καλά. Πάμε κόσμο. Ο Ανδρέας αποθεώνει τον Γκάνιας, ο οποίος έκανε μια ανάρτηση καταπληκτική για τον ΠΑΟΚ. Μπείτε να τη διαβάσετε, αξίζει τον κόπο. Δείχνει πόσο αγάπησε την ομάδα και πόσο επαγγελματίας ήταν. Ο Χωσέ Γκάνιας. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Γεια σου, παιδιά. Ω, καλώς, πού είσαι, ρε ψυχούλα. Λοιπόν, άκου, Κωσί. Άκουγα ένα τραγούδι του Ζαμπέτα στο διάλειμμα, γι' αυτό δεν σε απαντούσα. Λοιπόν, άκου να σου πω, ναι. επειδή είπες για την Καστρεδερίτιδα. Ναι. Πριν από δύο χρόνια, σε ένα καλοκαίρι, είχα τρεις. Και από τότε που κατάργησα το βρωμόνερο της σύνδρευσης και παίρνω εμφιαλωμένο, δεν έπαθα ποτέ. Ναι. Λοιπόν, ναι. Σημείωσε ένα, γιατί αυτά τα γνωστά που διαφημίζουν είναι για πέταμα. Ωραία. Χιντρασέξ. Χιντρασέξ. Ναι. Χιντρασέξ θα κάνεις. Λοιπόν, 100 μιλιγκράμμ, είναι 10 καψά, έχει 20 καψάκια, κίτρινο χρώμα κουφτή. Θα φας έξ από το χιντρασέξ αυτό. Χιντρασέξ λέγεται. 8,80 είχε τότε, τέλος πάντων, εντάξει, είναι ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί, γιατί πήγα σε καλό γαστροεντερολόγο. Κυρκώστα λίγο ξανά, γιατί εδώ έτσι, χιντρασέξ. Χιντρασέξ. 100 μιλιγκράμμ. 100, 100. Εσύ πάρε 200 γιατί είσαι... Όχι ρε, 100 ή 200. Γράφει με σε οδηγίες που ναι, ναι, ναι. πόσα πρέπει να παίρνεις. Εντάξει. Για πρωτού φτάσεις στην αντιβίωση. Ναι. Ακούς Κωνσταντίνα, χιντρασέξ θα κάνεις. Μάλιστα. Ωραία κύριε Κώστα, τα σέβη μας. Λοιπόν, κάτι τελευταίο και κλείνω. Ναι. Σήμερα είναι η κλήρωση και για ΑΕΚ και για ΠΑΟΚ. Όχι. Δεν είναι η κλήρωση ακόμα. Έχουμε δρόμο εμείς. Έχουμε ακόμα. Λοιπόν, εκεί θα φανεί η αξία τους. Ναι, να δούμε, να δούμε. Παίχτες να πάρουμε. Γεια σου Κυρκώστα, μας έδωσε και το χιντρασέξ. Θα πέρασε καλά Κωνσταντίνο με αυτό, ξέρεις. Τι ωραία σεξ θα κάνεις με αυτό εδώ. Το υπόθετο είναι τι είναι αυτό. Ή το πίνεις. Χάπι, είναι α, είναι θα χάπι. Το πιείς. Νόμιζα θα το βάλεις. Καλημέρα, ναι. Έλα φίλε. Καλημέρα κυρία Δώρα. Τι κάνετε, ζέστη. Ζέστη κυρία Δωρά, θυμόμαστε το γιο. Βρωμό καλοκαίρι, θα περάσει που θα πάει. Ναι, ναι, ναι. Είμαστε στα μέσα σιγά σιγά κυρία Δωρά. Εσύ μέσα ναι. σήμερα. Καλά το καλοκαίρι, το φετινό το άρρωστο ήταν. Εντάξει. Καλά άρρωστο ήταν. Εντάξει, καλοκαίρι, ζέστη να μην έχει κυρία Δωρά, τι να κάνουμε. Γι' αυτό όχι είναι. Τι ζέστη, μία βροχή, μία αέρα, αφού τα έχουμε τρελάνει όλα, τα έχουμε πειράξει όλα. Ατμόσφαιρα, όλα. Μπράβο, δεν καταλαβαίνεις που είναι καλοκαίρι. Έτσι, έτσι, έτσι κύριε. Εσύ θα κάτσεις σήμερα μέσα στο σπίτι, ερκοντήσω και δεν κουνιέσαι. Μέσα δεν βγαίνω καθόλου. Μπράβο. Ούτε δουλειές κάνω. Και ελαφρύ φαγητό, Σαλατούλα, ντοματούλα, αγκουράκι, αυτά. Τα αγκουράκι δεν μπορώ να φάω, τα δόντια μου δεν είναι. Α, εντάξει, εντάξει, okay, εντάξει. Δεν μπορεί τα δόντια. Okay. Κυρία Δώρα, την αγάπη μας, καλημέρα! Έγινε. Φιλιά, φιλιά της γιαγιάκα του Μετρόπολης. Λες και εμείς άμα γεράσουμε και προλάβουμε να μην μπορούμε να φάμε αγκουράκι. Άμα τα δόντια δεν είναι, είναι ωραίο το αγκουράκι ρε φίλε. Το τρώμε και δροσιζόμαστε ακόμα. Μασέλα δεν μπορούμε να βάλουμε. Άμα βάλουμε μασέλα δεν την μπορούν τη μασέλα από ό,τι έχω μάθει. Εγώ με τσαπατσούλες πού να την βάλω τη μασέλα. Πλένεις καλά τα δόντια συνέχεια πρωί βράδυ. Τα πλένω μια φορά τη μέρα. Μία, κάντο δύο πρωί βράδυ. Τα προσέξεις λίγο, να τα κρατήσεις όσο μπορείς, άμα είναι δυνατά. Τα δόντια είναι όλη η υγεία του οργανισμού, να ξέρεις. Από τα δόντια ξεκινούν όλα. Ο γελαστός από τα δόντια πέθανε. Σου είπα, τα δόντια είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι του εαυτού μας, ο καθενός μας. Λοιπόν, γρήγορα γραμμές, καλημέρα. Μάλιστα. Έλα, ραπ, ραπ. Νάτος. Έλα. Ραπ. Έλα. Είσαι καλά. Ξεντεριάστηκα, λίγο καλά είμαι. Κάνα σκυλάκι θέλεις. Έχω. Έχα μου, έχω μια απορία με τα σκυλάκια, με τα σκυλιά. Ναι, πες μου. Η μάνα, έτσι. Παντρεύει ας πούμε η αδερφή μου παράδειγμα, τα παιδιά μοιάζουν τη μάνα ή τον πατέρα. Ναι.
έχει 10 σκυλάκια, γέννησε και δεν μοιάζουν, είναι όλα διαφορετικά. Είχε δηλαδή επιβίτορες πολλούς σκύλους αυτή η σκύλα. Άκου να δεις τον Μπαγάσα τώρα τι μας. Γιατί αυτά όλα διαφορετικά είναι ρε γάμο. Κοίτα να σου λέει τώρα πήγαινε από εδώ. Φύγε από εδώ, ρε. Φύγε από εδώ, ρε, από τη ζωή μας. Το Μπαγάσα. Πασοκόγερο είναι αυτό. Κοίτα να δεις. Το μπίσε τον Μπαγάσα. Ναι, έλα, φίλε. Ναι. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα, γελάμε το προηγούμενο. Ναι, ρε, φίλε, τώρα δηλαδή μας έβαλε. Λες να πήγε πολλά σκυλάκια και κάνα δουλίτσες. Πολλά σκυλάκια διαφορετικά. Λοιπόν, παιδιά, καλημέρα. Σας γουστάρουμε πάρα πολύ το πρωί. Καλημέρα, γουρέ. Ωραίο προγραμματάκι. Έχει δίκιο ο ραπ που λέει για τον Κάτσε. Ναι. Αυτό που είδαμε χθες, εντάξει, δεν έπεσε μόνο του στη φάση, άμα δεις, θα γελάς και κάνει ένα λεπτό να σηκωθεί από κάτω. Για δηλαδή δεν γίνεται. Για το τάκλι λες, για ποια φάση λες του Κάτσε? Στον γκολ, στον γκολ, άμα δεις τη φάση ξανά, έχει πέσει κάτω. Στον γκολ, στη φάση του γκολ, ναι. Στον γκολ έχει πέσει και κάνει άλλο στον γκολ και δεν, εντάξει, αυτός κάνει μια ώρα να σηκωθεί. Καλά, στη φάση του γκολ γίνονται πολλά λάθη μαζεμένα. Από το Βαρέλα ξεκινάει η φάση στα άκρα, πάει μετά στους κεντρικούς εκεί, Κάτσε. Βαρέλα δεν κάνει καλό πρωτάθλημα. Δεν αντιλέγω. Ξέρεις κάτι? Προσελκύει ωραία σαν κουλιανό το τέτοιο, αλλά έχει και πολλά δίκαια και ο ραπ. Πώς δηλαδή, δεν έχει. Μισά. Ναι. Αυτό που λέει ρε παιδί μου, εντάξει, ο καθένας έχει τη γνώμη του, αλλά με ένα χαφ εξάρι που λέει ο ραπ και ένα μπροστά, παίζει το πρωτάθλημα περπατητή. Γιατί ο Πάου και χθες έδειξε πολλά στοιχεία από τα πλάγια, είδες και τον Ενρίκη και αυτά, και τα όρεξη. Δηλαδή, έτσι. Ο Πάου απλά αυτό που θέλει να τα παίξει του είναι υπέροχα. Υπέροχα και υπέροχα. Μπράβο, ναι. Μπράβο. Και δεν έπαιζε ούτε και ο Λάμπρου χθες, φαντάσου. Απλά ο Πάου έχει πολλά οχτάρια και γρήγορα εξτρέμια. Έτσι που θέλει να τους παίξει ο Αμπέλ, δύσκολα να γίνει αυτό που σκέφτεται. Άρα πρέπει να πάρει πέρα. Ο Ραπτόπουλος, δηλαδή έναν κόφτη, έναν μαύρο και ένα 85 πάρε να κόβει. Οχο, και το πήραμε ρε παιδιά. Είναι απλά τα πράγματα. Έτσι. Απλά. Μεταγραφές και ένα φόρ θέλουμε ακόμα, αλλά τέλος πάντων. Μπράβο, ναι, γιατί. Να έχουμε να κάνουμε αυτό που λέει, δεν μπορεί τώρα. Και ο Σβιντεύσκι είναι πολύ ωραίος, αλλά είναι μικρός, δεν είναι έτοιμος ακόμη. Δεν έχει σιγουράντζα. Αυτού ναι. του ΠΑΟΚ. Ναι. Αν ναι. ήταν ο ΠΑΟΚ του Βουλινού, θα λέγαμε την παιχτάρα είναι ο Σβιντεύσκι. Σωστά. Έχουμε σωστά. Ένα ΠΑΟΚ αλλιώτικο, πώς θα γίνει. Να είσαι καλά, παλικάρε μου. Όπως το λέει, να είσαι καλά, παιδιά, σας χαιρόμαστε να ξέρετε εσύ. Συνεχίστε έτσι. Είμαστε αυστηροί στην κριτική. Έχουμε ένα ΠΑΟΚ με ένα Κρίσο. Έχεις δίκιο. Δεν έχουμε ένα ΠΑΟΚ του Βουλινού, του Μπαταντούδη και του Γκούμενου. Ναι, έτσι είναι, έτσι είναι. Με αυτή την κατάσταση. Σε αυτό είμαι 100% μαζί σου. Αυτή είναι η ένσταση δική μου. Κάνουμε αυστηρότατη κριτική γιατί είναι ο ΠΑΟΚ του Σαββίδη. Τέλος. Αν ήταν άλλος ΠΑΟΚ, δεν θα κάναμε αυτή την κριτική. Σωστά. Κάνουμε την κριτική του Ολυμπιακού γιατί είναι ο Ολυμπιακός του Κόκαλη που υφέρει παικταράδες. Αυτός δεν είναι Ολυμπιακός. Ακριβώς. Δεν έχουμε ούτε κακή προαίρεση ούτε τίποτα. Σχολιάζουμε αυτά που βλέπουμε και αξιολογούμε. Την δυναμική του Προέδρου με τη δυναμική της ομάδας, ανάλογα την περίοδο. Μελισσανίδης, τώρα να σου πω την αλήθεια. Έλα, πες είναι για αυτήν. Ήταν ο Ζήτα Ελλάς, ίδιος είναι ο Ζήτα Ελλάς με το Μελισσανίδη. Ακόμα και ο Μπάρλος δεν είχε τόσα λεφτά. Ναι. Και μου φέρεις τώρα τους Γαλανόπουλους στα χάφια του Σάλεφ, θα την ακούσεις. Ναι, θα την ακούσεις, βέβαια θα την ακούσεις. Ναι, αλλά σου φτιάχνει γήπεδο. Και γι' αυτό είναι χαλαρή αυτό, τώρα η άλλη. Γι' αυτό του λέμε μπράβο. Έτσι. Και το φτιάχνει και με μαγιά και μόνο του και χωρίς να βάλει λεφτά και θα κορονοϊεί. Πώς και μόνο, αφού έχουμε υπογειοποιήσεις εκεί, δούρου, βούρο. Μούρος, χαμός γίνεται. Κοσάρια φεύγουν. Γι' αυτό θέλουμε και τους πολιτικούς. Να κάνουμε ρουζέτα. Η Ελλάδα δεν μας νοιάζει. Ναι, δεν μας νοιάζει η Ελλάδα. Δεν μας νοιάζει. Λοιπόν, η Wit Vision σας φέρνει και Netflix με αγαπημένες σειρές και ταινίες σε ανάλυση 4K. Ζήστε την περιπέτεια σε σειρές όπως Stranger Things, Narcos, το πολυγαπημένο La Casa de Papel. Απολαύστε διάσημους ηθοποιούς όπως Sandra Bullock στο πολύ συζητημένο με τα μάτια κλειστά. Βραβευμένα αριστουργήματα όπως το προτινόμενο για Όσκαρ καλύτερη ταινία Ρωμά. Και όλα αυτά σε ανάλυση 4K, έτσι, που θα εντυπωσιάσει. Αυτή είναι η νέα σου τηλεόραση και λέγεται Wind Vision. Αυτή ήταν και ο Κωνσταντίνος Ραπτόπουλος με τον Νίκο Κουλιανό, παρέα με Θανάση Καζαμπακά. Ολοκληρώθηκε και το σημερινό σόου μας.